Θες να τη μετακινήσουμε. Ένα-δύο. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Ακόμα μία Τρίτη σήμερα μαζί με τον Δημήτρη Νικολούλια στις ιστορικές διαδρομές. Έχουμε 10 Φεβρουαρίου του 2015 και έχουμε την τιμή να έχουμε καλεσμένους δύο πολύ πολύ καλούς
συνεργάτες, φίλους και συνοδοιπόρους σε πολλά κοινά πράγματα από αυτά τα οποία κάνουμε γενικώς στη ζωή μας. Είναι ο Γλύπτης ο Αντώνης Τριανταφύλου. Καλησπέρα. Και ο Χρήστος ο Αρβανιτίδης είναι μεταλλιολόγος, γεωλόγος, εδαφομηχανικός. Τον είχαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Ως μία συνέχεια λοιπόν, κάνοντας μία εισαγωγή όπως σας είπα, θα ασχοληθούμε με αναφορές σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή στο μάρμαρο ως μέσο της γλυπτικής τέχνης, όπου θα μας πει πολλά και διάφορα πάνω σε αυτό το θέμα ο Αντώνης του Τριανταφύλου και βεβαίως και ο Χρήστος ο Αρβανιτίδης, για να μας γνωρίσουν καλύτερα το υλικό και από την πλευρά του τι μας προσφέρει και πού στον ελληνικό χώρο το έδαφος μας για την πάραξη του μαρμάρου και από τη μεριά της εικαστικής και της γλυπτικής τέχνης την οποία εξασκεί ο Αντώνης, να μας πει τις δικές του προσοχές και παράλληλα να συζητήσουν και οι δύο μεταξύ τους και να ανταλλάξουν απόψεις τις οποίες θα τις ακούσουμε σχετικά με τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την γλυπτική. Και ο Χρήστος θα μας πει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή τους και με μια ιστορική αναδρομή, αν θέλετε, στο πώς κατασκευαζόντουσαν τα εργαλεία στους παρελθόντες αιώνες, έως και χιλιετίες, και το πώς έχουν φτάσει να έχουν την επεξεργασία με τα σημερινά δεδομένα της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας που έχουμε φτάσει στο σημείο να ξέρουμε. Οπότε, κάνοντας μία εισαγωγή, θα σας πω για τον Αντώνη. Ο Αντώνης Τριανταφύλου έχει εισαχθεί το 1997 στη Σχολή Καλών Τεχνών, στον Πανόρμο Τίνου και σπουδάζει με δασκάλους τον ζωγράφο Δημήτρη Μπέζα και τον γλύπτη το Γιάννη Μανιατάκο. Το 2000 εισάγεται με υποτροφία στην Ανώτερη Σχολή Καλών Τεχνών των Αθηνών. Σπουδάζει στο πρώτο εργαστήριο γλυπτικής με δασκάλους τον Θόδωρο Παπαγιάννη και τον Νίκο Τρανό. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του παρακολουθεί τα εργαστήρια ξυλογλυπτικής, κεραμικής, γυψοτεχνίας, ψηφιδωτού, φωτογραφίας, πολυμέσων και τελειώνει τις σπουδές του το 2006 με άριστα, 29 στα 30, και εκθέτει τη δουλειά του στον εκθεσιακό χώρο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, στο εργοστάσιο. Και έχει μία πληθώρα από συμμετοχές σε εκθέσεις που έχει γίνει, θα μας τα πει ο ίδιος στην πορεία. Και ο Χρήστος ο Αρβανιτίδης, κατά το γνωστό ήδη τρόπο, όπως μας έχει προαναφέρει από την προηγούμενη εκπομπή, αλλά το ξαναλέμε για όσους τυχαίνει να μας ακούνε τώρα πρώτη φορά μαζί, είναι γεωλόγος, ειδικεύεται στην εδαφομηχανική και στην γεωλογία. Εδαφομηχανική περισσότερο. Ναι. Τη γεωλογία την έχω ακροφυγώς, την θυμάμαι, ναι, πλέον. Οπότε ας κάνουμε μία εισαγωγή και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας ακριβώς με το περιεχόμενο έτσι όπως προείπα. Ποιος από τους δύο θέλει να ξεκινήσει? Δεν ξέρω. Μπορούμε να ξεκινήσουμε κάλλιστα από το πού περιέχεται και τι είδους, τι ποιότητας μάρμαρο περιέχεται στην Ελλάδα. Να το πάρουμε δηλαδή γενετικό τέλος πάντων, ναι, το πράγμα. Ναι. Πρώτα, ό,τι λέγεται μάρμαρο δεν είναι μάρμαρο για τους γεωλόγους. Ναι. Είναι για όλους τους άλλους. Οπότε αυτό θα μας κάνεις, ναι, θα μας κάνεις μια, ένα διαχωρισμό, το να καταλάβουμε και εμείς ως αδαείς, τι είναι ακριβώς αυτό που εννοείς έτσι, διότι αν το ακούσει κάποιος που δεν ξέρει, αυτομάτως θα του δημιουργηθεί το ερώτημα, ωραία, και αν το μάρμαρο που ξέρω εγώ ως μάρμαρο δεν είναι μάρμαρο, τι είναι και πώς διαχωρίζεται? Εντάξει, μάρμαρο για τους γεωλόγους είναι μια συγκεκριμένη πετρογραφική δομή,
είναι αυτό που λέμε κρυστάλλος ιστόδες μεταμορφωμένο πέτρωμα, το οποίο είναι κατά βάση ένας παλιός ασβεστόλιθος, ο οποίος, έτσι για να το πω κατά τρόπο εντυπωσιακό, έχει ζοριστεί πολύ στη ζωή του. Όπως όλοι μας ζοριζόμαστε στη ζωή μας. Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι οι άνθρωποι όταν ζορίζονται φεύγουν πριν από την ώρα τους. Τα πετρώματα όταν ζορίζονται γίνονται άλλα πετρώματα. Ευγενέστερο μάλλον. Ναι. Όχι κατά ανάγκη. Όχι κατά ανάγκη. Πάση περιπτώσει, το μάρμαρο είναι ένας ασβεστόλιθος. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά ένα πετρώμα το οποίο δημιουργήθηκε σε βυθό θαλάσσης, σαν ίζημα. Άρα παίρνουμε ως πρώτο δεδομένο το ότι είναι ένα πέτρωμα το οποίο δημιουργείται στο σε θαλάσσιο περιβάλλον, ναι, από απόθεση αλλά των ανθρακικού ασβεστίου, ναι, δημιουργείται ένας ασβεστόλιθος πρώτα-πρώτα, ναι, ο οποίος στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που ξέρει ο κόσμος καλύπτει αυτό που νομίζει ότι είναι μάρμαρο, mm-hmm, στην ουσία δηλαδή υποτογραφικός είναι ασβεστόλιθος. Mm-hmm. Εάν κάποια στιγμή ο ασβεστόλιθος αυτός ζοριστεί και ζορίζεται για πολλούς και διαφορούς λόγους, δηλαδή από το να έρθει ένα άλλο πέτρωμα και να καθίσει από πάνω και να αρχίσει να το συμπιέζει, μέχρι το να ανέβει ένα άλλο πέτρωμα από κάτω και να το συμπιέζει, μέχρι και τα δύο πολλές φορές συγχρόνως, ή γενικώς να τσαλακωθεί εκείνη η περιοχή, ας πούμε, στην οποία βρίσκεται, η γειτονιά του να χαλάσει δηλαδή. Συμπιέζει. Και να βρεθεί, ναι, και να βρεθεί ανάμεσα σε ντουβάρια, σε χώματα, ας πούμε, άλλα κλπ. Εν πάση περιπτώσει, όταν ζωριστεί αυτό το οποίο γίνεται, με ότι γίνεται μια ανακρυστάλλωση. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί που μπορεί να είναι σε μια άμορφη, σε μικροκρυσταλλική μορφή, mm-hmm, το ανθρακικό ασβέστιο στον κοινό ασβεστόλιθο, θα πάρει μια πιο σαφή κρυσταλλική δομή. Mm-hmm. Το μάρμαρο μπορεί να εμπλουτιστεί, ιδίως αν έχει ανέβει, όπως έλεγα προηγουμένως, κάτι από κάτω, με κάποια συστατικά. Ναι. Μαρμαριγίες κυρίως, οι οποίες πολλές φορές του δίνουν, ή χαλαζία που του δίνει όλο αυτό το πράγμα, πολλές φορές κάποιο χρώμα, έτσι, κάποια ιδιαίτερη, mm-hmm, υφή, τέλος πάντων. Λοιπόν, και καταλήγει να είναι έτσι στην πιο γνωστή περίπτωση μαρμάρου που είναι μάρμαρο για όλους, mm-hmm, στο πεντελικό. Αυτό το οποίο βγαίνει στα λατρομία του Διονύσου, ας πούμε, το οποίο είναι μάρμαρο από πάση πλευράς και ως τέτοιο είναι γνωστό δηλαδή στον πολύ κόσμο. Ενώ Φερμπίν, αυτό το οποίο λένε στην Αργολίδα καρναζέικο μάρμαρο, μόνο μάρμαρο δεν είναι. Έτσι, πετρογραφικός είναι ασβεστόλιθος, ο οποίος αποτελείται μικροκρυσταλλικός, ο οποίος αποτελείται μάλιστα από ένα μείγμα πολλών συστατικών, δηλαδή περιέχει πολλά οξύδια μέσα και χρωστικές τέλος πάντων ουσίες και το χρώμα του είναι πολύχρωμο, επίσης ο τρόπος με τον οποίο έχει αποτεθεί είναι, πώς θα το πω, τυρβώδης, ας πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να εμφανίζει πολλά νερά, και ούτω καθεξής. Δηλαδή, πάντως δεν είναι μάρμαρο με την έννοια την πετρογραφική την οποία δεχόμαστε στο πεντελικό. Και όπως μπορούμε να καταλάβουμε, βεβαίως, έτσι απευθυνόμενο στον Αντώνη, είναι από τα μάρμαρα που θα λέγαμε που εσείς τα αποφεύγετε. Ναι, από τη στιγμή που υπάρχουν αξιόλογα καθαρότερα μάρμαρα όπως το πεντελικό ή το παριανό. Εμείς, δηλαδή, οι καλλιτέχνες κυρίως αυτά χρησιμοποιούμε, διότι δεν βρίσκουμε, ας πούμε, προσμίξεις μέσα άλλων υλικών, είναι καθαρότερα κτλ. Να πούμε όμως ένα πλαίσιο για το μάρμαρο στην Ελλάδα. Ναι. Μας είναι γνωστό, ότι ήταν γνωστό ότι από τον 6ο αιώνα χρησιμοποιούνταν για πρώτη φορά το μάρμαρο και κάποια λατομεία, αλλά εντατική εκμετάλλευση νομίζω έγινε με το έργο του Παρθενώνος και της Ακροπόλεως. Mm-hmm. Όπου αναγκάστηκαν να εξορίξουν το πεντελικό μάρμαρο και χρησιμοποιώ τον όρο αναγκάστηκαν, διότι ήταν μια δύσκολη διαδικασία να κατέβουν στο βουνό, να το ανεβάσουν πάνω, γιατί μιλάμε τώρα για όγκους, έτσι, μιλάμε για πολλούς τόνους. Όπου εκεί χρησιμοποίησαν βέβαια διάφορες μεθόδους, μας είναι γνωστοί κυρίως, ας πούμε, από διάφορους και άλλους καθηγητές, όπως είναι ο Μανώλης Χορές, όπως είναι ο Γαλάβος ο Μπούρας, που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα εκτενέστερα. Εγώ θέλω να πω ότι η Ελλάδα ως ευλογημένος τόπος έχει μια ποικιλία, νομίζω, μάρμαρο, να μας πει και ο καθηγητής εδώ. Αυτή είναι η ιδιότητα. Έχει ποικιλία μαρμάρων, τα οποία τώρα κατά την ταπεινή μου άποψη κυμαίνονται από αισθητικώς ανεκτά έως απαράδεκτα.
Ανοιχτά απαράδεκτα δηλαδή. Όχι, απαράδεκτα. Και πια εννοώ απαράδεκτα. Τα οποία δυστυχώς, όπως και συμβαίνει λίγο πολύ με όλα τα διακοσμητικά πετρώματα, έχουν την τάση να τραβάνε, ας πούμε, και το μεγαλύτερο μέρος του κοινού. Ξέρεις τι μου θυμίζεις, είναι σαν να μου περιγράφεις, δηλαδή, αν κλείσουμε τα μάτια μας και μετατρέψουμε τις λέξεις αυτές πάνω σε μία άλλη πινακίδα και πούμε πολιτική με ήττα και πολιτική με μικρόν γιώτα, είναι σαν να μου περιγράφεις τους πολιτικούς. Ναι. Σε γενικές γραμμές. Ναι. Δηλαδή, αν προσέξεις τι έχεις πει στην προηγούμενη σου φράση, είναι αυτό που λένε ότι άλλο φαίνεται και άλλο είναι. Και αυτό το άλλο είναι που νομίζουμε ότι είναι, είναι αυτό που οι περισσότεροι το πιστεύουν. Όχι ακριβώς άλλο φαίνεται και άλλο είναι. Με τα περισσότερα υλικά, και μάλιστα αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται σε έργα τα οποία με τον α ή τον τρόπο γίνονται ορατά και γίνονται επομένως αντικείμενο αισθητικού σχολιασμού, ας πούμε έτσι. Το μάρμαρο, μάλλον τα περισσότερα υλικά μεταξύ των οποίων και το μάρμαρο, συμβαίνει να προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού και βεβαίως επειδή υπάρχει αυτή η σχέση οικονομική μεταξύ κοινού και καλλιτεχνών ή αρχιτεκτών ή γενικώς των χρηστών των υλικών, να συμπαρασύρουν και εκείνους οι οποίοι θα έπρεπε να είναι περισσότερο, ας πούμε, πώς να το πω, κατευθύνοντες την αισθητική, στο να αποδέχονται και αυτή την κοινή άποψη. Λοιπόν, πια δηλαδή, ότι εκείνο το οποίο είναι περισσότερο φανταχτερό, εκείνο το οποίο χτυπάει περισσότερο στο μάτι, εκείνο το οποίο βγάζει μάτι, είναι κατά κάποιον τρόπο και το καλύτερο. Και επειδή ίσως είναι λίγο δύσκολο να το αντιληφθείτε αυτό το πράγμα με το μάρμαρο, το οποίο δεν το βλέπει κανείς, δεν το παρατηρεί κανείς τόσο εύκολα όταν το δει, εκτός αν πρόκειται για κάποιο γλυπτό, αρκεί να παρατηρήσετε τι γίνεται με τους γρανίτες, οι οποίοι και αυτοί διακοσμητικά πετρώματα είναι στη μεγάλη τους, ας πούμε, πλειοψηφία. Τα οποία όσο να συνηθίστηκε λόγω επεξεργασίας, να τα συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή μέσα στους πάγκους της κουζίνας. Αυτό και μόνο, αυτό και μόνο, δηλαδή όχι το ότι χρησιμοποιείται στον πάγκο της κουζίνας, κατά όνομα του Θεού, είναι το καταλληλότερο δυνατό υλικό. Λοιπόν, δεν αντιλέγω, αλλά παράλληλα, δηλαδή αν πάμε σε πιο πίσω χρόνους, βλέπουμε ότι παίζουν ένα πολύ σπουδαίο ρόλο στην ύπαρξη της αιγυπτιακής ιστορίας. Ναι, εντάξει. Με εντελώς διαφορετική τοποθέτηση σε επίπεδο αξίας. Κοίτα, μην ξεχνάμε, συγγνώμη, ότι στην Αίγυπτο βέβαια δεν ξεκίνησε με το μάρμαρο. Ξεκίνησαν με πόρο όλυθου. Ναι, δεν είχαν. Δεν είχαν, βέβαια. Η Αίγυπτος είχε όλο ψαμίτες και κάτω νότια προς την Ουδία που πιάνανε τα ηφαιστειακά της Αιθιοπίας, είχε γρανίτες και λοιπά σε αυτή την περιγένεια. Σωστά. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Παρθενώνας προϋπήρξε άλλες δύο φορές. Ναι. Την πρώτη φορά ξύλινος, μετά πορολίθινος. Και στο τέλος, όταν μαζέψαμε με τη συμμαχία της Δήλου κάποια χρήματα, μπορέσαμε και κάναμε τον Παρθενώνα, βέβαια, που με πολλές επικρίσεις τότε επί Περικλέους, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι... Πέρασε και από δικαστήριο. Ναι, βέβαια. Και ήταν, παρόλα αυτά, το ίδιο του Έλληνος που λένε, ήταν προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο και γι' αυτό το λόγο είχε προβλέψει ότι ο χρυσελεφάνητο άγαλμα της Αθηνάς να είναι συναρμολογούμενο για να μπορεί να το ξανακατεβάσει όπως και το κατέβασε και όταν δέχτηκε λέγεται ότι το λύσανε και ζήτησε να το ζυγίσουν και είδανε ότι από το ζύγισμα που κάνανε ότι ήταν ακριβείς οι προδιαγραφές που είχε δώσει πιο πριν. Σύμφωνα, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν μπορούσε, ας πούμε, να ψηθεί ολόκληρο, παραδείγματος χάρη, ή να κατεργαστεί ολόκληρο, ή να χυτευτεί ολόκληρο. Ναι, λόγω μεγέθους. Οπότε, εξανάγκης θα ήταν. Εξανάγκης. Ναι. Μπορούσαν να χώρακε και μέσα στην Παρθενώνα. Ακριβώς. Να μπορούσαν να το βάλουν μέσα να το τοποθετήσουν. Οπότε είναι άλλη πρακτική λόγη, πιστεύω, κυρίως. Και βέβαια, ναι. Όχι, αυτό ήθελα. Δεν ήθελα να ολοκληρώσω ότι το μάρμαρο ήταν, ας πούμε, το θεωρούσαν σαν κάτι ευγενές, ας πούμε, και ήθελαν να χρησιμοποιήσουν μάρμαρο. Όπως επίσης λέγεται, και αναρωτιούνται πολλοί, για τον Παρθενώνα, ας πούμε, πώς φωτιζόταν ο Παρθενώνας, αυτή τη στιγμή που δεν είχε παράθυρα και ήταν με κλειστό σηκώ γύρω-γύρω. Και κάποιες, υπάρχουν ένα-δυο θεωρίες που λένε
κυρίως η μία, ας μην επικρατέστερη, ότι φωτιζόταν από την οροφή. Ναι. Διότι στην οροφή του, η οροφή ήταν χτισμένη με παριανό μάρμαρο, που ξεγνωρίζουμε ότι το παριανό μάρμαρο λόγω της διάβγειας, της ψηλής διάβγειας που έχει. Ολόκληρη η οροφή. Ναι. Η οροφή, ναι. Έχουν σωθεί και λαμβάνει. Πολύ αμφιβάλλω. Για πείτε μας, δηλαδή, η οροφή πρέπει να είχε μία στέψη στο επιστήλιο, τέλος πάντων. Για τα κεραμίδια λέω πάντα, έτσι, για τα κεραμίδια του ναού λέω πάντα, επειδή έχουν βρεθεί τα κεραμίδια και είναι από παριανό μάρμαρο και λόγω της διάβγειάς του έμπαινε, μπορούσε να μπει φως από τα κεραμίδια. Ναι. Οπότε φανταζόμαστε και πόσο κατανοητικό και πόσο έτσι, το τοπίο μέσα στο ναό θα ήταν, έτσι. Η οποία στέγη με τα κεραμίδια σε τι στηριζόταν? Σε ξύλο. Σε ξύλο σκελετό. Ναι. Ναι. Και για να είμαι ειλικρινής, τι πάχους ήταν αυτά? Ήταν νομίζω γύρω στους 4 με 5 πόντους. Με 5 πόντους περνάει, 3 εκατοστά περνάει το φως, να φανταστείς. Οπότε είναι μια άποψη ότι φωτιζόταν. Κατά τον ίδιο τρόπο λέει που χρησιμοποιείται ήταν αλάβαστρο. Σε περίπτωση. Ναι, αυτό είναι γύψος. Δεν έχει σημασία. Διαφανές υλικό, σχετικά διαφανές. Εν πάση περιπτώσει, γνωρίζαν πάντως οι αρχαίοι τις ιδιότητες των μαρμάρων. Ναι. Και γι' αυτό ίσως επέλεξαν και τα αγάλματά τους να είναι, ας πούμε, παριανό μάρμαρο. Όλα τα γνωστά αγάλματα της αρχαιότητας, Ερμήξης, Πραξιτέλη, Αφροδίτη του Παιωνίου. Υποθέτω ότι το παριανό μάρμαρο, όπως και της Καράρας στην Ιταλία, αντιστοίχως, αν και δεν νομίζω ότι έχουν ορεκτολογική, ας πούμε, πετρογραφική συγγένεια. Με το πεντελικό κυρίως, πιστεύουν ότι συγγενεύει το Καράρας ως ανώτερη ποιότητα. Με το πεντελικό. Το πεντελικό, ναι. Το καθαρό, το χωρίς πρισμίδες. Όσα έχω δει ιταλικά έργα, τα οποία υποτίθεται από Καράρα, από μάρμαρο Καράρας, έτσι, είναι σημαντικά πιο λεπτόκοκο από ό,τι είναι το πεντελικό και κατά συνέπεια να στυλβώνεται πιο εύκολα. Και βέβαια, εντάξει, το μετά... Διαδικασία επεξεργασίας ευκολότερη, δηλαδή. Επεξεργασίας, όχι ακριβώς η διαδικασία επεξεργασίας, το τελικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο. Δηλαδή, τη Καράρα στο μάρμαρο σου δίνει τη δυνατότητα, τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει. Επιδέχεται λεπτομέρειες, δηλαδή. Έτσι, όχι μόνο αυτό. Στην ουσία να εξαφανιστεί ο κρυσταλλικός κόκκος, ο κρυσταλλόμορφος κόκκος του μαρμάρου. Υποθέτω διότι η κατεργασία της στυλβώσεως δημιουργεί μια πούδρα πολύ λεπτή, η οποία γεμίζει τα κενά όλα, ας πούμε, και το ομαλοποιεί, το στυλβώνει δηλαδή. Ναι, ναι. Λοιπόν, τα ελληνικά δεν το φτάνουν αυτό το πράγμα. Το παριανό, από ό,τι έχω δει, το πλησιάζει, αλλά και πάλι δεν μπορείς να αποφύγεις στο παριανό το ότι φαίνεται ο κρυσταλλικός κόκκος. Λέει ότι η δομή του δεν είναι, πώς να πω, δεν είναι αμόρφου κόκκου, στρογγυλού κόκκου, να σου δίνει την έννοια, την εικόνα του ρευστού υλικού. Έτσι, σου δίνει σαφώς την εικόνα ότι έχεις να κάνεις με τουβλάκια, το ένα δίπλα στ' άλλο. Εάν το φωτίσεις, μάλιστα, με έναν τρόπο φαίνεται αυτό το πράγμα. Κάποια, το πεντελικό, ας πούμε, έχει σχετικά έντονα, σε κάποια σημεία έχει τους μπαρμπαργίους του. Ναι. Έτσι. Ναι. Φαίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό του δίνει δηλαδή μία, πώς να την πω, μία τραχύτητα, ας πούμε, μία οπτική τραχύτητα στην όψη, ακόμα και όταν είναι στυλβωμένο. Αλλά ήθελα να πω το άλλο πράγμα και το ένα με το άλλο τελικά τα έφερε. Ήθελα να πω το εξής, ότι τα υλικά αυτά όλα έχουν την τάση οι χρησιμοποιούντες τα υλικά να προβάλλουν, ας πούμε, επειδή το κοινό τα ζητάει, εκεί να τα παίρνουν πιο φανταχτερά. Λοιπόν, ο Παρθενώνας έγινε από εκείνο το οποίο μπορούσαν να βρουν πιο φανταχτερό υλικό στη Μίζωνα περιοχή, ο τελευταίος Παρθενώνας. Ναι. Και να είναι και δικό τους και να μην έχουν και προβλήματα μεταφοράς και χίλια δυο άλλα. Ναι, τέλος έτσι, πάντων. Είναι... Αλλά κάπως όλη αυτή η ιστορία και του Περικλέους, ο οποίος, ας πούμε, απολογήθηκε επιτυχώς για το κόστος της κατασκευής, η οποία βέβαια σαν σκοπό δεν είχε μόνο να επιδείξει τον πλούτο των Αθηνών. Έτσι. Μα ήταν και ένας έμεσος τρόπος εντυπωσιασμού της ισόρευσης αυτού του οικονομικού
κορβανά, ναι, να το πούμε έτσι, διότι μην ξεχνάμε ότι χρησιμοποίησανε χρήματα από συμμάχους, ναι, στην ουσία. Ναι. Βέβαια, εντάξει, εν μέρει από τα λεκτάρια του Λαυρίου, ναι, αλλά εμπολείς, ναι, από τους συμμάχους. Ναι. Ναι. Τους με τους οποίους, ας πούμε, δεν ήταν και τόσο ευγενείς όταν δεν πληρώνανε. Ή ακόμα δεν ήταν και τόσο ευγενείς όταν οι σύμμαχοί τους αυτοί, οι οποίοι κατά τα άλλα τους χρηματοδοτούσαν, είχαν την ανάγκη των της... Αθηναίων για την υποστήριξή τους. Ναι, για την υποστήριξή, ναι, τους. Πάντως θέλω να πω ότι οι ομοιότητες με τη σημερινή εποχή και το πώς, ας πούμε, κάποιοι σχεδόν σύγχρονοι υπουργοί και κυβερνητικοί παράγοντες υπεραμείνθηκαν κάποιων μεγαλειωδών έργων, mm-hmm, τα οποία είναι μεγαλειώδη κατά το κόστος, στερούνται δε αισθητικής, mm-hmm, ή αν θέλετε έχουν χαθεί αισθητικές ευκαιρίες, mm-hmm, και όπως λέω πολύ πολύ συχνά και ο κόσμος δεν με πιστεύει για αυτό το οποίο λέω, δηλαδή δεν είναι δυνατόν αφού λένε όλοι αλλητάλλο, και του λέω σας παρακαλώ πάρα πολύ, στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, ψάξτε να βρείτε ποιος είναι ο στατικός μελετητής. Δεν υπάρχει σοβαρή γέφυρα στον κόσμο η οποία να μην είναι γνωστή με δίπλα το όνομα του στατικού της μελετητή. Η γέφυρα Ρίου Αντιρίου είναι μια περίπτωση μεγάλου έργου στο οποίο ο στατικός μελετητής δεν είναι γνωστός με το όνομά του. Ξέρουμε ποια εταιρεία την έφτιαξε, ξέρουμε ποιοι πολιτικοί υπέγραψαν τέλος πάντων τις συμβάσεις, δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο στατικός μελετητής, δηλαδή ο κυριότερος άνθρωπος, αυτός που έφτιαξε τη γέφυρα. Αυτός που έκανε τη γέφυρα, πώς να το πω, αυτό ουσιαστικό έργο. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, η αισθητική βεβαίως είναι να μην τη συζητήσω καλύτερα και το τι ευκαιρία χάθηκε, αλλά κάπως έτσι πιστεύω σε αυτό εντάσσεται και ο Παρθενώνας, ο οποίος πιστέψτε με, δηλαδή είναι η άποψή μου έτσι αιρετική, ότι όχι απλώς αν είχαν κάτι άλλο το οποίο ήταν πιο ακριβό και πιο φανταχτερό, αυτό το μάρμαρο, το πελληνικό λαβραδορίτη, ας πούμε. Mm-hmm. Ξέρετε, το λαβραδορίτη είναι εκείνο το γαλάζιο, ναι, 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 το μπλε, το. Έχει διάφορες αποκλώσεις. Το μοβ. Και μαύρο βγαίνει, αλλά και, το και πιο. Ναι, και πράσινο βγαίνει και μέχρι και ροζ βγαίνει. Εντάξει. Είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό ο εντυπωσιακό ο γρανίτη, ο γρανιτοειδή, ο οποίο έχει τι μεγάλε μπαρμπαριγίε επάνω. Και πάσα μία νοικοκυρά, α πούμε, η οποία θεσέβεται ότι αυτό το βάζει στον πάγκο τη κουζίνα τη και βλέπει κάτι πράγματα τέλο πάντων, τα οποία δεν θέλει να τα δει. Εγώ τουλάχιστον δεν θέλω να τα δω. Εγώ για το ότι μόλι θα αρχίσει να το χρησιμοποιεί λίγο και κάτι κατσαρόλα ή ζεστή επάνω, που έχουν πει στον γρανίτη κάθε κατσαρόλα ή ζεστή, είναι κάθετο στον γρανίτη των άλλων. Σε αυτό θα αρχίσει να ξεφλουδίζει ο μπαρμπαριγία. Λοιπόν, θέλω να πω το εξή, ότι αν είχαν λαβραδορίτη αρχαία Αθηνέη, από λαβραδορίτη θα τον είχαν και τον Παρθενώνα και θα του είχαν βάλει και καντελάκια βαξαλιών. Εντάξει, εγώ διαφωνώ λίγο σε αυτή την ανατροπή εδώ που μας παρουσιάζει ο κύριος Αρμανιδίδης, αλλά εγώ πιστεύω ότι θέλανε το υλικό να είναι λευκό, θέλανε καλές ποιότητες, ανωτέρας ποιότητας, διότι μετά, μην ξεχνάμε, τα χρωματίζανε. Οπότε θέλανε ένα υπόστρωμα το οποίο να μην έχει διαφοροποιήσεις, ούτως ώστε να δείξουν αυτό που θέλανε πραγματικά. Εκείνος ο λεγόμενος πορόλιθος της προηγουμένης γενιάς, της προηγουμένης εκδόσεως τέλος πάντων του ναού της Αθηνάς, αυτό είναι το οποίο κατέστησε το Ξέρχης δηλαδή, ναι, και ο οποίος για κάποιο λόγο εμένα μου έχει μείνει ως υλικό, γιατί όταν ήμουν πολύ πολύ πιτσιρίκι, θαύμαζα εκείνο το σύμπλεγμα με τα δύο λιοντάρια που κατασπαράσουν τον Ταύρο, mm-hmm, λοιπόν, όπου φαίνεται το υλικό, είναι πολύ ομογενέστερο υλικό από το μάρμαρο το πεντελικό. Είναι ουσιαστικά είναι μαργαϊκός ψαμίδιας, συγγνώμη, είναι μαργαϊκός ασβεστόλιθος, ο οποίος δεν ξέρω από πού τον βρήκαν, αλλά στη διαψεύδουσα της πυραϊκής απαντάται κυρίως. Mm-hmm. Είναι το υπόστρωμα αυτού του κονχυλιάτη λίθου, από τον οποίο αποτελείται η πυραϊκή χερσόνησο, ας πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, και είναι σαν υλικό, είναι πολύ περισσότερο ομογενές από μηχανικής πλευράς. Εκείνο το οποίο έχει, ενδεχομένως σαν ελάττωμα για τη βαφή του, είναι ότι έχει περισσότερους πόρους. Έτσι, επομένως, απαιτεί άλλη κατεργασία, άλλη προεργασία για τη βαφή. Και εκείνα τα βάφανε, από ό,τι πιστεύω. Έτσι, αλλά... Και με έντονα χρώματα. Ναι. Αλλά, πώς να το πω ακριβώς, είναι για μένα ταπεινότερο και ουσιοδέστερο υλικό από το πεντελικό μάρμαρο. Mm. Το πεντελικό μάρμαρο είναι κάπως, έτσι, για να δώσω ένα ανάλογο, μοιάζει, έτσι, μου διαφέρει τώρα εντελώς ο όρος, εκείνο το κρασί στο οποίο προσθέτουν ο μπράντι, το ισπανικό,
θα τα θυμηθώ κάποια στιγμή. Είναι κάπως νοθευμένο από τη φύση υλικό, ταλαιπωρημένο υλικό από μόνο του, στο οποίο, το οποίο πρέπει να πιστείς να το αγαπήσεις. Άμα σου πάει, το αγαπάς. Και για να είμαστε. Και για και να είμαστε... πιστεύω, ή το αγαπάς ή δεν το αγαπάς. Ναι, ή το αγαπάς ή δεν το αγαπάς. Είναι κατά τον ίδιο τρόπο, είναι αυτός ο πορόλιθος, ο γνωστός που είναι έξω από την βιβλιοθήκη Κοραή στην Χίο. Ναι, ναι. Δηλαδή και αυτός έχει τόσες πολλές εναλλαγές χρωματικές. Στο Βυζάντιο το συναντάμε συνήθως αυτό σε ναούς βυζαντινούς που χρησιμοποιούν διάφορα είδη μαρμάρου, πέτρας γενικότερα, που προτιμούσαν, ας πούμε, οι κολόνες να είναι πράσινες και το τέμπλο κόκκινο, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, εκεί τα βλέπεις. Προτιμούσαν κάποιους συνδυασμούς. Ναι, ναι, συνδυασμούς. Όπως είναι της Ρωμαϊκής. Ναι, φαίνεται και από τις ορθομαρμαρώσεις που ξεκινάνε να κάνουν. Οι οποίες είναι όλο νερά, σχέδια, χρησιμοποιούν τα κοψίματα του μαρμάρου κατά τρόπο συμμετρίας, ας πούμε, ούτως ώστε να δημιουργούν γεωμετρικά σχήματα. Και βλέπεις ότι υπάρχει μια πληθώρα. Δηλαδή, γεμίζει το μάτι σου από σχέδια και από χρώματα. Η διακόσμηση. Πώς να το πω, αλλόνουσα, ουσιαστικά επιβαλλωμένη της αρχιτεκτονικής. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι πάντως ότι στο μυαλό τους, στο πίσω μέρος του μυαλού τους, είχαν ότι ήθελαν να φτιάξουν ένα μνημείο που θα μείνει. Ναι. Οπότε... αν λάβουμε υπόψη μας και το πώς κάνουν και τον ναό στις βάσεις. Αφιγαλίας, είναι του Απόλλωνα. Ναι. Και αυτό θέλανε να μείνει. Και με δεδομένο, ας πούμε, το ότι θέλανε να είναι και προσανατολισμένος συνέχεια στον μαγνητικό φορά. Ή να μην τα ακούω. Μην τα ακούω αυτά. Το τι έχω ακούσει για αυτά τα πράγματα. Το τι έχω ακούσει. Αυτό ο ταλέπορος. Το ναόν, ο ναός των Βασών Φυγαλίας. Ναι, για πες μας. Κούριος Απόλλων. Με κοίταξε να δεις. Που γεννάει γύρω. Μάρμαρο. Όχι, όχι, καθόλου μάρμαρο. Πουθενά. Ασβεστόλιθος. Μόνο. Ασβεστόλιθος εκεί πέρα του Λυκαίου Όρους. Ναι. Μικρόκοκος μάλιστα και γι' αυτό το λόγο θα έλεγα πολύ πιο ωραίους, με πολύ πιο ουσιαστικό κόκκο από το πεντελικό μάρμαρο. Πώς καταλήγουμε όμως οι ίδιοι αρχιτέκτονες να κάνουν αυτά τα δύο διαφορετικά έργα? Σας έλεγα το εξής, πλην αυτών των δύο. Ναι. Έχετε ακούσει αυτούς τους δύο αρχιτέκτονες να έχουν φτιάξει κάτι άλλο? Όχι. Ακριβώς. Αυτές ήταν οι δύο απορίες μου από την εποχή. Πρώτα απ' όλα ο Καλλικράτης ήταν εργοδηγός. Ο εκείνος ήταν υποτίθεται. Ναι. Το μυαλό, ο άλλος ήταν βάραση αυτό, φέρα αυτή την πέτρα από εδώ, πήγαινε την εκεί και δεν συμμαζεύεται. Ήταν ο επιτόπου επιβλέπων, ας πούμε, του έργου. Οι δύο απορίες τεράστιες τις οποίες είχα πάντα και όπου εκεί πέρα οι δάσκαλοι στο σχολείο, ας πούμε, αλλάζανε θέμα, ήταν πρώτον για ποιο λόγο δεν έκτισε ο Εκτίνος κανένα άλλο ναό παρά μόνο αυτούς τους δύο. Γύρισα μου λίγο μετακινήθηκε η κάμερα, γύρισε την λίγο κοκό. Στρίφτηνε, στρίφτηνε. Εντάξει, εκεί μια χαρά. Μια χαρά. Αφού ήταν τόσο πολύ φοβερός αρχιτέκτονας, και δεύτερον, κύριε, για ποιο λόγο ο Παρθενώνας, αφού τόσο μεγάλο έργο δεν είναι μέσα στα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου? Αλήθεια, τώρα. Τώρα για ποιο λόγο? Με πήγε αλλού. Τι γίνεται με την μαγνητική, με το μαγνητικό περιβάλλον του Παρθενώνα και αυτά που λέει? Δεν είναι. Όχι, εγώ δεν έχω τα πει. Μα δεν το παραδέχεται, πώς είστε? Είναι ανατρεπτικό αυτό. Έχω ακούσει. Δεν το κακό είναι να έχει ακούσει. Το θέμα είναι να λες κιόλας με βάση αυτά που ακούς. Θέλω να πω το εξής, ότι λόγω, πώς να το πω ακριβώς, επαγγελματικού ορθολογισμού, ο οποίος έχει καταλήξει να είναι τελικώς ερμηνευτική διαστροφή. Ναι. Για πες μας. Και επειδή έχει συμβεί να έχω παρατηρήσει εκ του σύνεγγυς αυτά τα δύο μεταξύ άλλων, μόλις ολοκληρώσω θα σας πω ένα άλλο αιρετικό. Εγώ δεν έχω δει ποτέ μου ούτε καμπύλες στον Παρθενώνα. Τι είναι οι καμπύλες?
αυτές τις διαβόητες τις καμπύλες οι οποίες είχαν τέλος πάντων ως αντικειμενικό σκοπό να άρουν τη μονολυθικότητα και την, την παραμόρφωση λόγω προοπτικής την οποία έχει η ευθεία όταν την κοιτάει κανείς ας πούμε σε μεγάλα μήκη. Εννοείς τώρα, μιλάς για το δάπεδο. Για πολλά πράγματα, μέχρι το ότι υποτίθεται ότι οι κύονες είναι μεγαλύτερα, ας πούμε, μεγαλύτερο πλάτος, μεγαλύτερα διαμέτρος, που λέει δεν είναι αυστηρά διάμετρο στη μέση. Ένταση στη μέση παρουσιάζουν. Ναι. Αυτό το παραδέχονται και οι αρχιτέκτονες όμως, οι οποίοι έχουν μελετήσει το ναό. Και εκτός αυτού θα σου πω ένα παράδειγμα πρακτικό, το οποίο το ξέρω από τη μητέρα μου. Όταν ήταν παιδάκι, την πήρε ο παππούς μου, πήρε και τις δύο του τις χώρες και ανεβήκανε πάνω στο Παρθενώνα και ήθελε να τους δείξει με έναν πρακτικό καθαρά τρόπο γιατί το δάπεδο του Παρθενώνα δεν είναι επίπεδο. Και τι έκανε. Πήγαν στη μία γωνία, έβγαλε το καπέλο που φορούσε, το άφησε στη γωνία και τις πήρε, περπατήσανε μέχρι την άλλη γωνία και μετά τους είπε σκύψτε και φέρτε το βλέμμα σας στο επίπεδο και δεν βλήκε και το καπέλο τους κρυπτόματος. Ναι. Μα ουδείς αμφισβητεί ότι το δάπεδο δεν είναι επίπεδο ή ότι ενδεχομένως οι κύονες έχουν την ένταση πως την είπαν περί το μέσο. Ναι. Το ερώτημα το τομίζω εδώ πέρα είναι κατά πόσον αυτό ήταν σχεδιασμένο. Εννοείς δηλαδή ας πούμε το ότι μπορεί να οφείλεται σε κάποια δηλαδή, καθίζηση. Όχι μόνο σε καθίζηση, η οποία εντάξει είναι και δύσκολη εκεί πέρα, αν υποθέσουμε ότι. Αφού είναι βράχος. Ναι, ναι, ναι. Αν ήταν όμως, δηλαδή. Όμως, θα καθίζανε... τη θέση, όμως τη θέση ναι. της καθιζήσεως, επειδή ο υπόλοιπος βράχος επίπεδος δεν είναι, μπορεί να την έχει αναλάβει να, την, να τον παίξει το ρόλο της καθιζήσεως, η οποία δεν είναι, πώς να το πω, μηχανικός δυνατή, η ατελής ισοπαίδωση του τμήματος εκείνου του βράχου, στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθούν τα κομμάτια. Το οποίο όμως γεγονός αυτό, εάν ίσχυε ως γεγονός, θα εξυπηρετούσε τι σε αυτούς που φτιάχνανε με μια τόσο πολύ μεγάλη προσεγμένη αρμονία όλους αυτούς τους κύονες γύρω-γύρω. Δεν είναι βέβαιο να ήταν προσεγμένη αρμονία. Γιατί. Δηλαδή θέλω να πω το εξής, τη στιγμή κατά την οποία οι άνθρωποι αυτοί βεβαιωμένα δεν είχαν καμία απολύτως γνώση προοπτικής ή παραστατικής γεωμετρίας. Έτσι. Λοιπόν, έντεχνη γνώση εννοώ. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να είχαν ένα ελεγχόμενο και επαναλήψιμο αποτέλεσμα χωρίς ένα μαθηματικό σχετικό υπόβαθρο. Αυτός μου το εξηγήσει. Ναι, και εγώ θα ήθελα να μου το εξηγήσει εσύ. Μπορούσε να εξηγηθεί αν είχαν σωθεί τα σχέδια του Παρθένου. Ναι. Από τη στιγμή που δεν έχουν σωθεί, μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε εικασία. Ναι, οπωσδήποτε. Μέχρι τώρα. Λένε ότι υπήρχαν, γιατί ήταν η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Μπορεί κάποιοι ισχυρίζονται ότι υπάρχουν στο Βατικανό ακόμα. Κάποιοι δεν ξέρω. Καλά, πολλά ισχυρίζονται ότι υπάρχουν στο Βατικανό. Αυτά που έχουν βρει πάντως ισχυρίζονται ότι υπάρχουν και στο Αγιώρος. Πώς τον λέγανε εκείνον που διαρκώς το όνομά του μου διαφεύγει, αν και συνέχεια τον βρίζω. Εκείνον τον γραμματέα και βιβλιοθηκάριο του Λουδοβίκου Σφόρτσα, ο οποίος μάζευε. Πώς να το πω, κατά τρόπο μανιώδη, οτιδήποτε είχε σχέση, οτιδήποτε γραπτό, ας πούμε, γραπτού τύπου μνημείο, είχε σχέση με την αρχαιότητα, την κλασική περίοδο της αρχαιότητας, ίσως και τους ελληνιστικούς χρόνους, και τα μετέφραζε και τα παρήχε στο Σφόρτσα. Λοιπόν, δηλαδή, για ποιο λόγο, αν θέλουμε να το πούμε έτσι το πράγμα, να αποδίδουμε την απώλεια όλων αυτών των εξηγήσεων, των μυστηρίων, εντός εισαγωγικών μυστηρίων για μένα, του αρχαίου κόσμου, στην ταλέπορτη βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας, η οποία, ας πούμε, ουσιαστικά, έτσι να το πιστέψει κανείς, αυτό το οποίο ισχυρίζονται οι διάφοροι, κρατούσε μέσα της τη γνώση. Το DNA του ανθρωπίνου πολιτισμού του σημερινού και να μην αποδώσουμε όλη την αρχαιότητα τέλος πάντων σε έναν πιεσμένο βιβλιοθηκάριο ενός Μιλανέζου ας πούμε άρχοντα ο οποίος ήθελε να κάνει τον κύριό του ευτυχισμένο. Διότι εμπολής η ιταλική αναγέννηση κατασκεύασε την έρευνα της κλασικής αρχαιότητας
Και στην ουσία ο γερμανικός ρομαντισμός του 18ου αιώνα δημιούργησε το φιλοσοφικό υπόβαθρο για την ιδεολογία της κλασικής αρχαιότητας. Εδώ έχουμε και ένα σχόλιο. Μία φίλη Παριανή λέει ότι το Παριανό μάρμαρο είναι το καλύτερο. Γιατί δουλειά. Όταν κάποιος λέει κάτι ότι είναι το καλύτερο, πρέπει πρώτα να ορίζει γιατί το θέλεις. Σωστά. Σωστά. Τι θες να κάνεις με αυτό. Λοιπόν, το άλλο αιρετικό το οποίο ήθελα να πω προηγουμένως, κατά την αιρετική μου άποψη, το καλύτερο οικοδόμημα, και διαχωρίζω εδώ την αρχιτεκτονική από τη διακοσμητική. Έτσι, η αρχιτεκτονική είναι άλλο πράγμα, η οποία εμπεριέχει το διακοσμητικό στοιχείο μόνο δια της προβολής του όγκου. Όπως είναι και η πολιτικομηχανική, την οποία ουσιαστικά λόγω... Αν θέλετε να φτάσουμε σε αυτό. Τους κατάπιανε τους αρχιτέκτονες η πολιτική μηχανική, γιατί βόλευε τις τσέπες των εργολάβων. Όχι, στο τέλος δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Έτσι έχει βγει προς την κοινωνία όμως. Έτσι έχει βγει προς την κοινωνία, αλλά οι ίδιοι οι αρχιτέκτονες στην Ελλάδα θυσίασαν τον εαυτό τους, θυσίασαν την επαγγελματική τους αξιοπιστία και το κύρος τους προς την κοινή γνώμη, στην ουσία μια αποδεχόμενη την πολύ απλή αρχή. Ότι? Ότι η μορφή ακολουθεί την λειτουργία. Και για να μην πω την κακή ερμηνεία του αγγλικού όρου, η μορφή έπεται της λειτουργίας. Λοιπόν, αυτό οι Έλληνες αρχιτέκτονες δεν το κατανοούν πλέον. Δηλαδή αυτή είναι η δική μου εμπειρία από επαφή με Έλληνες αρχιτέκτονες και δυστυχώς ξέρω πολλούς. Γυρίζοντας πίσω, ξέρω πολιτικούς μηχανικούς. Γυρίζοντας πίσω στους αρχαίους Έλληνες, ναι, πώς μπορούμε να το συνδέσουμε αυτό που είπες ακριβώς. Ναι, τι ήθελα να πω σε αυτό. Ναι. Ότι από όλα ας πούμε, τα μνημεία της Ακροπόλεως, ναι. Έτσι, η αιρετική μου άποψη εμένα είναι ότι το αρχιτεκτονικό σάρτιο είναι τα προπύλαια. Τα υπόλοιπα είναι εντυπωσιακά, είναι φορτωμένα, βρίσκουν διακοσμητικών στοιχείων, προστικών και πώς να το πω, και αναγνωρίσεως αν θέλετε. Μήπως αυτό το πράγμα έχει να κάνει με την εξέλιξη μέσα στην πάροδο του χρόνου? Όχι. Για ποιο λόγο να κάνουν τα προπύλαια? Μα δεν τα κάνανε. Τα προπύλαια τα έφτιαξε κάποιος ο οποίος είχε πραγματικά αίσθηση της αρχιτεκτονικής. Λοιπόν, οι υπόλοιποι φτιάξανε, πώς να το πω, ένα σύνολο οικοδομημάτων, τα οποία, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι όλα σύμμετρα προς το χώρο μέσα στον οποίο είναι το παρατημένο. Μα εντάξει, σύμμετρος δεν είναι και ο ίδιος ο βράχος. Εγώ θα διαφωνήσω. Πάλι. Να μας πεις για ποιο λόγο διαφωνείς. Για συμμετρία συναλλαγής. Κοιτάξτε, αν μιλήσουμε για το ερέκτιο το οποίο φέρει πλούσια διακόσμηση, να συμφωνήσω. Για τον Παρθενώνα δεν συμφωνώ, διότι καταρχήν γνωρίζουμε όλοι ότι εκεί φαίνεται το μέτρο, φαίνεται η αρμονία, φαίνεται ο τρόπος. Διευκρίνηση. Δεν το γνωρίζουν όλοι. Μας έχουν διδάξει έτσι. Μα τα μετρήματα τα βρίσκουν μέρα με τη μέρα. Κάθε φορά, επειδή είπαμε ότι δεν έχουν σωθεί τα σχέδια, κάθε φορά που πρέπει να βάλει ένα σπόνδυλο για να μπει στη δυτική όψη, που αυτό το πράγμα γίνεται τώρα, γιατί ένα σπόνδυλο από την νότια πλευρά μπορεί να ανήκει και στη δυτική και το αντίστοιχο. Ναι. Οπότε κατεβάζουν τους σπονδύλους και τους δοκιμάζουν. Και τους ξαναβάζουν στην αρχική τους θέση. Γιατί ναι. Μα πρέπει να θέλει ψάξιμο αυτό το πράγμα λοιπόν, για να μπορέσει να τους ναι. Σηκώνοντας ένα σπόνδυλο, λοιπόν, βλέπεις τον τρόπο σύνδεσης των σπονδύλων που αποτελούν τον κίνονα. Βλέπεις ορισμένα μέτρα. Από εκεί βλέπεις, ας πούμε, ότι δεν ήταν τυχαίο τίποτα από αυτά που κάνανε. Ναι, γιατί έχουν διαφορετικές μετρήσεις. Ναι, βλέπεις τον τρόπο, ας πούμε, που παραδείγματος χάρη μπορούσε να κολλήσουν εντός εισαγωγικών ο ένας σπόνδυλος με τον άλλον για να αποτελέσουν νέο κίωνα. Δηλαδή τα εμπόλια και οι πόλοι που είχαν μέσα οι σύνδεσμοι. Μια ερώτηση. Ναι. Γιατί αυτό δεν έχει καταφέρει να μου το πει κανένας. Έτσι, παρά το ότι έχω ρωτήσει. Οι γλυφές στον κίωνα. Η γλυφή επιφάνεια εννοείται. Ναι. Γλυφές. Ναι. Πότε γινόντουσαν? Μετά τη συναρμολόγηση των σπονδύλων ή πριν? Μετά. Αυτό όμως
να σας το πω πολύ πολύ απλά, το οποίο είναι προφανές για κάποιον ο οποίος έχει μια ιδέα των κατασκευών, διότι θα ήταν εντελώς αδύνατον, και θα καταλάβετε γιατί, να προκοπεί, να προδιαμορφωθεί ο καθένας πόντιος για να τοποθετηθεί ο ένας πάνω στον άλλον. Έτσι. Είναι αυτό το οποίο δεν λένε στα παιδιά, ας πούμε, του δημοτικού ή και του γυμνασίου, τα οποία μένουν με την εντύπωση ότι ήταν τόσο τέλεια η αίσθηση που είχαν τις τεχνολογίες. Που το φτιάξανε κάτω και μετά πήγαν και τα συναγωγήσανε. Φτιάξανε κομμάτι και το συναγωγήσανε. Ενώ μόνο έτσι δεν έγινε. Okay. Και αφήσανε κάποια κομμάτια άπεργα, θα σας πω, επειδή έχω ασχοληθεί. Κάποια σημείο άπεργο, το οποίο και αγκώνες. Οι αγκώνες είναι κάποια τετράγωνα εξογκώματα, τα οποία μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανύψωσή του. Ναι, τα οποία αφαιρούνται μετά. Καλά, αυτό εντάξει. Όχι μόνο αυτό. Για να πετύχουν τέλεια συναρμογή μεταξύ των σπονδύλων, χρησιμοποιούσαν μία μέθοδο. Η μέθοδος ήταν το εμπόλιο και ο πόλος. Το εμπόλιο ήταν τετράγωνο, ας το πούμε, κουκουτάκι. Το οποίο παρελάμβανε ουσιαστικά τα διακινητικά φορτία. Λοιπόν, τετράγωνο κουτάκι και τρύπα στη μέση που έμπαινε ο μεταλλικός πόλος. Ή ξύλινος, ανάλογα, γιατί στον ναό του Απόλλωνα είναι διαφορετική. Και τότε με τους αγκώνες μπορούσαν και στριφογυρίζαν τον ένα σπόνδυλο πάνω στον άλλον και με τη βοήθεια χαλαγιακής, από ό,τι γνωρίζουμε, που βάζανε ενδιάμεσα, με τη μέθοδο τριβής, ναι, τριβόντουσαν, γινόταν και καθόσαν αρμονικά ο ένας πάνω στον άλλον. Και επίσης τα ξύλινα εμπόλια απορροφούσαν μέχρι ένα σημείο και το οξυγόνο που υπήρχε ανάψει στην επαφή. Και έτσι μπορούσε να γίνει ένα ενίο σώμα. Μια ερώτηση. Τη χαλαζιακή άμμο που τη βρίσκατε? Τη χαλαζιακή άμμο. Νομίζω έχει ο ελληνικός χώρος χαλαζιακή άμμο. Δεν έχει. Όχι, μόνο η εισαγωγή δηλαδή, δεν κάνανε. Θα πρέπει να την κάνουν από πού, να τη φέρουν από Μακεδονία, να πάνε να βρουν σε ποια ποτάμια της Μακεδονίας πέρα χαλαζιακή άμμος, τα οποία είναι συγκεκριμένα, τέλος πάντων, διότι συγκεκριμένα βουνά στην Ελλάδα έχουν πυρηγενή πετρώματα. Λοιπόν, και κανένα εδώ γύρω-γύρω. Έτσι. Λοιπόν, και να διαχωρίσουν τη χαλαζιακή άμμο από την ασβεστολιθική. Πώς? Η ουσία είναι όμως ότι αν έχει αποδειχθεί ότι αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιούσαν, πάει να πει ότι από κάπου τη φέρνανε. Η κασία... Μπορεί να χρησιμοποιούσαν και σμύριγδα. Κάποιο λιαντικό χρησιμοποιούσαν πάντως. Ούτως ώστε με την κίνηση αυτή την περιστροφική. Ναι. Γινότανε τριβή και λίαση και ουσιαστικά γινότανε, ας πούμε. Τέλεια πρόσφυση. Προσαρμογή, επαφή, εξομαλυνόταν η διεπαφή των δύο τμήματων. Δεν άφηνε κενά ουσιαστικά αυτό. Απλώς θέλω να πω ότι υπάρχει μια τάση, ιδίως όσον αφορά αυτές τις λεπτομέρειες της τεχνολογίας των αρχαίων, να συμπληρώνονται τα κενά με σωρία υποθέσεων. Είχα παρατηρήσει, ας πούμε, το εξής, κάποτε που γίνει μια έκθεση των αρχαίων μηχανών, ότι κάποιες μηχανές αρχαίες, οι οποίες είχαν θέσει όπλο, έτσι, φαινότανε, πέρα από κάποιες πληροφορίες τις οποίες είχαμε από αρχαία κείμενα για το πώς λειτουργούσαν, ότι αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει την αποκατάσταση βάσει των κειμένων είχαν κάνει συμπλήρωμα κάποιων τεχνικών κενών, τα οποία τα κενά αυτά τα άφηνε η περιγραφή του βασικού μηχανήματος στο κείμενο το αρχαίο. Έτσι, με βάση όχι μόνο κάποιες μεταγενέστερες, ας πούμε, απόψεις ή σχετικά, τέλος πάντων, μηχανήματα, οπλομηχανήματα, αλλά ακόμα και φαινόταν από τον τρόπο με τον οποίο την είχαν κάνει τη συμπλήρωση, ότι είχαν και λοιπή γνώση της τακτικής, της στρατιωτικής και κάποιων ουσιοδών παραγόντων, όπως να ξέρω εγώ, η αξιοπιστία, ας πούμε, του οπλομηχανήματος. Έτσι, λοιπόν, διότι πολύ πολύ απλά δεν ξέρανε από όπλα. Είχαν προσπαθήσει να αποκαταστήσουν ένα όπλο, έχοντας ουσιαστικά σαν κίνητρο την επιθυμία να δείξουν ότι οι αρχαίοι Έλληνες μπορούσαν να κάνουν διάφορα πράγματα. Λοιπόν, να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτά. Ναι. Και παίρνοντας μια τέτοια σκέψη έτσι ως πρόλογο, να κάνω μια άλλη ερώτηση. Πού φτάνει η πραγματική γνώση των αρχαίων Ελλήνων στην κατασκευή, όπως είπες, από όπλα μέχρι εργαλεία, θα έλεγα τα εργαλεία που προανέφερα στην εισαγωγή της εκπομπής, από τη στιγμή που εδώ μπορεί να μιλάμε για κράματα, πόσο γνωρίζαν τα κράματα, πόσο τα χρησιμοποιούσαν,
με τι μέτρα και σταθμά μπορούσαν να επαναλάβουν την χύτευση και την επεξεργασία μετάλλων κατά τέτοιο τρόπο που να μπορούν να αναπαραγάγουν ουσιαστικά αξιόπιστο υλικό, το οποίο να είναι δοκιμασμένο μία φορά και να έχουν και κάποια στάνταρς, θα τα λέγαμε τώρα. Υποστήριξα και εγώ αυτή την περασμένη φορά, αλλά πάλι με ανέτρεψε. Να σας δώσω μια απάντηση. Ναι. Η διαπίστευση των υλικών, και μάλιστα των συνθέτων υλικών, είναι κάτι που ουσιαστικά δεν έχει επιτευχθεί παρά μόνο τα τελευταία χρόνια. Όταν λέμε τελευταία χρόνια, μιλάμε. Τελευταία 20 ετία. Τόσο πολύ. Και επιπλέον κάτι άλλο. Για να έχεις επαναληψιμότητα, πρέπει να έχεις πρώτα ένα προκαθαρισμένο σύστημα μετρήσεων. Ένα σύστημα φυσικών μεγεθών και των αντίστοιχων μονάδων. Λοιπόν, τέτοιο σύστημα οι αρχαίοι δεν είχαν. Είχαν κάποιες μονάδες μήκους, κάποιες μονάδες βάρους. Λοιπόν, μέτρησης των υγρών κατά το γνωστό τρόπο. Ναι, ομπομετρικές, ναι, 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 ας πούμε. Ναι. Αυτός όμως ήταν προσεγγιστικές. Και στην ουσία ανταποκρινόντουσαν ή σε αγροτικές απαιτήσεις ή ενδεχομένως, αν πρόκειται για το κράτος το ίδιο, σε φορολογικές ανάγκες του κράτους προς πολίτες, ή το οικονομικό σχέδιο του κράτους με άλλα κράτη. Πώς ένας τέτοιος πολιτισμός με τέτοια χαρακτηριστικά, όπως τα περιγράφεις τώρα, μπορεί να εμφανίζεται με ένα ερωτηματικό να είναι ο κατασκευαστής, ας πούμε, του μηχανισμού των αντικυφήρων? Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν. Πιστεύεις ότι ήταν ποιος? Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν. Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή ποιος ήταν εκείνος ο καθηγητής αρχαιολογίας, ο οποίος ο οποίος είπε σε ανύποπτο χρόνο, και ονοείται από εκεί και πέρα, ότι ναι, ξέρετε, την ίδια περίοδο με τον μηχανισμό των αντικυφήρων έχουμε παραγωγή τέτοιων μηχανισμών στην Κίνα. Εγώ σας είχα πει κάποια στιγμή, κάτι μία, μια άλλη φορά, ότι η μορφολογία τέλος πάντων των οδοντοτών τροχών, τουλάχιστον έτσι όπως τους παριστάνει η τομογραφία η οποία έγινε και η αναπαράσταση της τομογραφίας, η τρισδιάστατη, θυμίζει πάρα πάρα πολύ μορφολογία οδοντοτών τροχών φλωρεντινών μηχανισμών ρολογιών κοντρικά του 16ου αιώνα προς 17ου. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια ασάφεια στο μηχανισμό των αντικυφήρων, δηλαδή ποιο σκοπό πρακτικό εξυπηρετούσε. Δηλαδή τι ήταν ακριβώς, ήταν ένας. Ναι, το πρώτο δεδομένο είναι ότι υπερπαρουσιάζεται ότι είναι ηλιοκεντρικός ο μηχανισμός, έτσι. Ο οποίος τι ήταν ακριβώς. Δεν είναι γεωκεντρικός, είναι ηλιοκεντρικός. Αυτό δεν έχει σημασία. Υπήρχαν και εκείνη την εποχή απόψεις περί ηλιοκεντρικές. Ναι. Όχι, το λέω σε σχέση με το ερώτημα που έθεσες, το ότι τι εξυπηρετούσε. Ναι. Δεν έχω ακούσει μια ξεκάθαρη άποψη. Δηλαδή τι ήταν ακριβώς, ήταν αστρονομικό όργανο, ήταν ένας τύπος, ας πούμε, μηχανικού υπολογιστή, έτσι, σαν τις μηχανικές αριθμομηχανές. Τι ακριβώς ήταν. Ήταν, ας πούμε, τώρα βέβαια, σε σχέση με αυτό που είπες για τα κινέζικα, τις κινέζικες κατασκευές. Δεν είπα εγώ για να μην ειλικρινήσω, κάποια διάγνοια του πράγματος. Όχι, αυτό που ανέφερες τώρα εδώ στη δική μας την κουβέντα, αυτό εννοώ, δεν σου είπα ότι το υποστηρίζεις. Απλώς μου γεννάς και εμένα το ερώτημα με τον πολύ απλοϊκό τρόπο, ότι εδώ πέρα υπάρχουν καταγραφές εγχάρακτης ελληνικής γραφής. Δεν υπάρχουν κινέζικες γραφές επάνω του. Υπάρχουν ελληνικές. Ναι. Να σας πω κάτι. Έχει ναι. Περιγραφόμενα επάνω τα οποία είναι ξεκάθαρα ελληνικά. Αν πάτε και πάρετε μία τηλεόραση. Ναι. Ποιος τον έφτιαξε, πού τον έφτιαξε και για ποιο λόγο τον έφτιαξε, θα πεις. Μπορεί να βρείτε ότι είναι κινέζικη. Ναι. Μπορεί να βρείτε ότι είναι κινέζικη, ενδεχομένως μόνο από κάποιους κωδικούς στο barcode σε μία γωνία του εγχειριδίου. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Λοιπόν, θα βρείτε όμως έκδοση του εγχειριδίου στα ελληνικά. Ναι. Σημαίνει να ξέρω και κάτι άλλο. Να μας το πεις. Τον ονοήτο από εκεί και πέρα, ότι οι Ρώσοι ζητούσαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από τους Αμερικανούς το υλικό το οποίο τους στέλνουν, το οποίο ήταν από ρωτισμό της πρώτης φορούς του Ρωσικού στρατός, μέχρι ορισμένα, γιατί δεν τα πολύ προτιμούσαν, για δικούς τους λόγους τακτικής, ας πούμε.
και, γιατί και έκανε βενζίνη. Ορισμένου τύπου αρμάτων, ελαφρών ας πούμε, και μεσαίων τέλος πάντων, ζητούσαν και αυτοκινητών, ζητούσαν σαφώς οι Ρώσοι να μην υπάρχουν επάνω διακριτικά τα οποία να δείχνουν την αμερικανική κατασκευή. Λοιπόν, για το ηθικό του στρατού, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Γιατί ναι. Λέτε ότι κατασκευάστηκε στην Κίνα. Λέω, αλλά... ότι, λέω απλώς ότι. Ποια είναι η πολιτική που εφαρμόζει ο καθένας. Εγώ επί χρόνια, όχι, προσέξτε κάτι. Εγώ το μηχανισμό των αντικειθήρων τον θυμάμαι από τότε που ήμουν πολύ πιτσιρίκι. Όλοι μας έτσι τον θυμόμαστε. Λοιπόν, ξαφνικά ο μηχανισμός των αντικειθήρων άρχισε να αποκτάει μια δημοσιότητα. Εντάξει, και λόγω της τεχνολογίας και το ότι μπορούσαν να κάνουν όλο και περισσότερες... Να κάνουν μια τρισδιάστατη αποτύπωση, μια τομογραφία του εσωτερικού του. Ναι, και ακτινογραφίες, πάντα στην ακτινογραφίες. Ναι, αυτό το δέχομαι. Ναι. Αυτό το δέχομαι. Και πρόσφατα, μέσα στην περασμένη χρονιά, έχουν ανακαλύψει τουλάχιστον άλλους δύο δακτυλίους. Γρανάζια. Στο βυθό. Όχι, στο ίδιο το μηχάνημα. Α. Τα οποία τέλος πάντων λόγω της καταστάσεως αυτής στην οποία βρέθηκε είναι πακτωμένα. Δεδομένα, πακτωμένα μέσα στην οξύδωση και γενική του μηχανισμού. Ναι, 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 ναι. Έστω, το δέχομαι, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι βλέπετε τα τελευταία, και παρά το ότι θα σας πω και κάτι άλλο, ότι από τους οπαδούς τέλος πάντων του μηχανισμού των αντικειθήρων της... Ποια είναι εδώ μέσα. Από τους οπαδούς της ελληνικότητός του και τους προτεργάτες της ερεύνης, όπως και όλης της έρευνας η οποία έχει γίνει για την τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων, η οποία αν θα προσέξετε λίγο θα δείτε ότι αναφέρεται κυρίως, για να μην πω σχεδόν αποκλειστικά, στους ελληνιστικούς χρόνους και μετά. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια περίοδο στη... Τώρα με πηγαίνει στην περίοδο... Μια στιγμή, αμέσως μετά. Είναι ο καθόλου αξιοσέβαστος και για μιλικρινής, εγώ δεν θεωρώ ότι αξίζει περισσότερο το σεβασμό όλων των Ελλήνων άλλος άνθρωπος τόσο πολύ, ο μότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου Θεοδόσιος Στάσιος. Έχει μελετήσει την τεχνολογία. Ο οποίος είναι το πλησιέστερο το οποίο έχει να επιδείξει η Ελλάς νεοτέρα ή αρχαία στο Λεωνάρδο Νταβίτσι, σαν άνθρωπος. Εγώ δεν σέβομαι κανέναν άλλον άνθρωπο τόσο πολύ. Έτσι. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Δυστυχώς, εγώ δεν είχα την τύχη να τον έχω καθηγητή και τον γνώρισα σχεδόν προσωπικά αργότερα, για άλλους λόγους. Παρά τα αυτά, θεωρώ ότι έχει διωγγωθεί υπερβολικά το θέμα της ενασχολήσεως, να το πω έτσι, με φιλικό τρόπο, του πόσο πρώτοι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες σε όλα τα τελευταία χρόνια, και δεν θα μας κάνει καλό αυτό. Εντάξει, να σου πω κάτι, με κάνεις να σε ρωτήσω, τι πιστεύεις ότι θα λέγανε οι αρχαίοι οι Έλληνες αν ήταν παρόντες για αυτούς τους Έλληνες που λένε αυτά τα πράγματα για εκείνους, δηλαδή για μας. Ποιο είναι το νόημα να λέμε εμείς συνέχεια οι αρχαίοι Έλληνες και οι αρχαίοι Έλληνες και οι αρχαίοι Έλληνες και να καθόμαστε να δείχνουμε όλο προς τα πίσω και να μην βλέπουμε το χάλι που έχουμε. Ναι. Διότι έχουμε ένα χάλι. Γιατί το παρελθόν έχει να μας διδάξει και κάτι. Ναι, πάρα πολλά. Εδώ πέρα το παρελθόν, για να μην μπερδευόμαστε. Ναι. Δηλαδή ανατρέπεται ας πούμε τις μελέτες του κύριου Βαρουφάκη Γιώργου, του πατέρα ας πούμε, του Γιάννη, του Ιωάννη, έτσι δεν είναι, κατά κάποιο τρόπο, διότι εκείνος μελέτησε ας πούμε διάφορα μέταλλα και είπε ότι είπε κάποια πράγματα. Ότι τι, ότι υπάρχει επανάληψη. Ότι υπήρχε ας πούμε, υπήρχαν ορισμένες προδιαγραφές τότε. Μια στιγμή, το θέμα των προδιαγραφών. Τη λέξη προδιαγραφή δεν πρέπει κάποιο να τη χρησιμοποιεί ελαφρά την καρδία. Προδιαγραφή είναι κάτι το πολύ αυστηρό και το πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Υπήρχε μία. Συγκεκριμένο μπορώ να σου το πω, δεν έχω. Υπήρχε μία εμπειρική δυνατότητα καλής προσεγγίσεως της επαναλήψεως της τεχνικής. Και ίσως μία δυνατότητα χονδρικού ελέγχου της ποιότητας των πρώτων υλών. Αυτό όμως κατ' ουδένα τρόπο αποτελεί. Πώς να το πω, προϋπόθεση αυστηράς επαναληψιμότητος. Και, με τα σημερινά δεδομένα. Και υπάρχει και ένας πολύ απλός λόγος για τον οποίο δεν χρειαζόταν να γίνει αυτό το πράγμα, πέραν του ότι δεν υπήρχε η βασική γνώση για να γίνει.
Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι υπήρχε. Όχι, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι υπήρχε. Τα πράγματα στη μεταλλουργία είναι πάρα, πάρα πολύ απλά. Όχι, θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Πες το. Έχετε ακούσει για το κοβάλτιο. Ναι. Έτσι, ναι. Σαν μέταλλο. Ναι. Και τη σειρά ναι. του σιδίου. Ναι. Και παραδόξως, σε σχέση με αυτό το οποίο θα σας πω, καλό συστατικό σε ορισμένους χάλιβες ειδικής χρήσεως. Έτσι, παραδείγματος χάρη αυτούς οι οποίοι γίνονται για κάνες όπλων. Έτσι. Και ήθελε και ειδική επεξεργασία. Λοιπόν, κομπάλτ ήταν ένας δαιμονίσκος τέλος πάντων, ή καλικάτζερο, όπως το λέμε, ο οποίος κατά τους Γερμανούς μεταλλορύχους του 17ου αιώνα, του 17ου αιώνα μετά Χριστόν, καθιστούσε δύσκολη τη μεταλλουργία του σιδήρου. Ουσιαστικά την απόλυψη του καθαρού σιδήρου, του σιδήρου τέλος πάντων, από το πρωτογενές μετάλλο, το οξύδιο. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι εάν τον 17ο αιώνα μιλούσαμε ακόμα για καλικατζάρους, έτσι, λοιπόν, αυτό είναι περασμένο στη, αυτό είναι περασμένο στη γερμανική ιστορία. Το ποιο? Αυτό. Για τον κομπάλτ? Ναι. Πιθανόν. Δεν ξέρω. Αυτοί είναι που έχουν προωθήσει προς τα έξω αυτή την άποψη. Καλά. Ίσως, αλλά εγώ το είπα για άλλο λόγο. Θέλω να πω ότι μπορείτε να φανταστείτε το επίπεδο της δυσιδαιμονίας και της επικλήσεως της θείας ή όχι και τόσο θείας επεμβάσεως. Ενός καλικάτζαρου στη μεταλλουργία. Όχι. Στο όλο, ας πούμε, το συγκρότημα της μεταλλουργικής τεχνολογίας των Αθηνών Ελλήνων. Μπα. Δηλαδή... Δεν μπορώ. Υποθέτω ότι θα πρέπει να είχαν από μια ελάσσονα θεότητα... Που να κάνει το δικό της. Που να κάνει το δικό της σε κάθε φάση. Λοιπόν, όταν έχεις θεότητες, δεν προβαίνει σε τυποποιήσεις. Ναι, η σωστό. Τυποποίηση στην ουσία... Ναι, πρέπει να το πιάσουμε φιλοσοφικά η αυτό, συστηματικοποίηση για να το καταλάβουμε. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Αφαιρεί την έννοια, την, όχι την έννοια, αφαιρεί την ανάγκη του ανωτέρου όντως. Μας μεταφέρεις ακριβώς στο σήμερα. Ακόμα και όταν αναφέρεσαι σε χιλιάδες χρόνια πίσω. Είναι η ίδια διένεξη η οποία συνεχίζει να υπάρχει μεταξύ μιας δογματικής θρησκείας η οποία προσαγάγει τα οτιδήποτε σε αυτά που θέλει να προωθήσει και να προβάλλει ως τα σωστά. Εάν δεν είναι δογματική, με την, είναι με... θρησκεία. Ναι, ακριβώς. Είναι φιλοσοφικό, ναι, σύστημα, είναι, ναι, άλλο πράγμα. Ναι, ναι. Απέναντι στην τεχνολογία και την τεχνογνωσία της. Αυτά είναι σε μία μόνιμη αντίθετη κατάσταση και σύγκρουση. Παρόλο το ότι... Όχι. Διότι αφορά δύο διαφορετικούς κόσμους οι οποίοι βρίσκονται εκφύσεως και θέσεως σε αντίθεση. Να σας πω κάτι. Αισθανόμουν πάντα ότι... Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι. Δεν θέλω να πω ότι μεταφέρω κάποιο άλλο. Αισθανόμουν πάντα ότι αυτός ο οποίος... έχει εκπαιδευθεί στη συστηματική γνώση και έχει εκπαιδευθεί στον ορθολογισμό τέλος πάντων της σκέψεώς του και των δεδομένων του και στην ορθολογική χρήση των δεδομένων του, έχει την πολυτέλεια για όσα δεν ξέρει να επικαλεστεί κάποιο ανώτερο, εάν θέλει. Ναι. Ο άλλος, ο οποίος διατελεί ουσιαστικά υπό το δέος των φυσικών φαινομένων και στην ουσία ο οδηγός του είναι πώς να μιμηθεί τη φύση όσο γίνεται πιο κοντά, χωρίς να απομακρυνθεί δηλαδή από την πεπατημένη της φύσεως, και ακόμα περισσότερο χωρίς να απομακρυνθεί από αυτό το οποίο του έχει πει η εμπειρία του ότι δουλεύει, διότι δεν μπορεί να το επαναλάβει με θεωρητική ανάλυση. Λοιπόν, αυτός την έχει ανάγκη την αποπάρκεια. Ένα. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτά τα δύο πάνε μαζί. Και το πράγμα δουλεύει και προς τις δύο πλευρές. Έχει στην ουσία πολλούς θεούς,
διότι έχεις πολλά προβλήματα σε αυτό το οποίο κάνεις κάθε μέρα. Φαντάζεσαι εσύ, δηλαδή, ως καλλιτέχνης που γνωρίζεις την γλυπτή παρουσία του πολιτισμού αυτού, να πρέπει να μπει στη διαδικασία να κατατάξεις το οποιοδήποτε γλυπτό κατασκεύαζαν οι γλύπτες εκείνη την εποχή, που είχαν να αποδώσουν μια συγκεκριμένη μορφή θεότητας, διότι έτσι έπρεπε να ενωθούν μαζί της. Έτσι έπρεπε να την ακολουθούν, να την συνακολουθούν, να την ακούν. Ναι, βέβαια, αυτό ήθελα να πω εγώ. Ότι άλλο το να προχωράς, ας πούμε, τα πράγματα αψηφώντας τη θεότητα, και άλλο να τη σέβεσαι και να συμπορεύεσαι. Εγώ θα διαφωνήσω σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, πιστεύω ότι πάντα έψαχναν και ερευνούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Αλλιώς, αυτό που μάλιστα φαίνεται και στους λίθους, μια που λέγαμε για Μάρμαρο, στην σωστή, στη σημασία που έδινε στη σωστή συναρμογή των λίθων. Και εκεί φαίνεται, όταν δούμε μια ρηγμάτωση σε μια τυχοποιία, ότι οι λίθοι μεταξύ τους είχαν τόσο καλή συναρμογή που το ρήγμα δεν διακόπτει ο αρμός, απλώς συνεχίζει πέρα από τον αρμό. Δηλαδή, και μόνο αυτό μας δείχνει ότι έπρεπε, ότι ερευνούσαν τα πράγματα και θέλανε... Ναι, συγγνώμη. Δηλαδή, ένα λεπτό. Όταν έχουμε, δηλαδή, μία ρογμή σε ένα λίθο. Δεν σταματάει στον αρμό, αλλά συνεχίζει και στην υπόλοιπη τυχοποιία. Συγγνώμη. Δηλαδή, μου λέτε αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να έχουμε μια διατομική ρογμή, μια ολοκληρωμή, έτσι, η οποία δεν ακολουθεί τους αρμούς, έτσι, τέμνει ένα λίθο σε κάποιο σημείο, συμφωνεί και συνεχίζει στην ίδια ευθεία στον από κάτω. Στο διπλανό του. Όπα. Ο διπλανός με τον από κάτω είναι εντελώς διαφορετική. Ο διπλανός, εάν συνέχιζε στον... θέλω να πω ότι συμπεριφέρεται σαν ενιαίο σώμα. Είναι πολύ, 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 πώς να το πω, ο προσδιορισμός της μηχανικής συμπεριφοράς του ενιαίου σώματος, η ακριβέστερα τι είναι εκείνο του οποίου η μηχανική συμπεριφορά το καθιστά ενιαίο σώμα, είναι κάτι το εξαιρετικά πολύπλοκο. Εντάξει, ένα παράδειγμα έφερα. Μπορώ να σας πω, πάρα πολλά παραδείγματα. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής. Αποδίδουμε την ύπαρξη δύο παραλλήλων ρογμών σε δύο διαφορετικούς λίθους, έτσι, οι οποίοι δεν εφάπτονται άμεσα. Γιατί να μην... Όχι, τους χωρίζει ένας αρμός, εφάπτονται. Ένα λεπτό. Είναι εντελώς άλλο πράγμα. Το έχω δύο σειρές δομικών λίθων. Η ρογμή ξεκινάει από τον ένα, τέμνει τον ένα, έχει συμβεί για τον οποιοδήποτε λόγο, και συνεχίζει διατέμνουσα και τον αρμό, την επιφάνεια διαπαθής, συνεχίζει ως φυσική συνέχεια στον επόμενο. Έτσι. Και τελείως διαφορετικό πράγμα. Αντοχή υλικών είναι αυτό, καθαρά. Ναι, το οποίο σημαίνει, εντός εισαγωγικών εδώ πέρα, έτσι, ότι υπάρχει ουσιαστικά όχι μόνο καλή επαφή, τέλος πάντων, μεταξύ των δύο, έτσι, αλλά υπάρχει και μια ομοιογένεια των δύο υλικών. Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, ότι την ονόμαζαν αρμονία, έτσι, αυτή την επαφή, οι αρχαίοι. Έτσι, για να πω και για την πληροφορία αυτή. Ναι, εγώ διαφωνώ σε κάποια πράγματα. Και επίσης, δεν είναι τυχαίο, πιστεύω, που ακόμα και τα εργαλεία τη μαρμαρογλυπτικής μαρμαροτεχνίας, δηλαδή, τα λειτουργικά σιδήρια, όπως τα ονόμαζαν οι αρχαίοι, δεν έχει αλλάξει από τότε. Σε μορφή. Αν εξαιρέσουμε, βέβαια, δεν λέμε για τα διαμαντέ, τα οποία είναι φυτευμένα, είναι διαμάντια. Χάλιβας ντε δύο. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, το ζήτημα είναι το εξής εδώ πέρα. Γιατί εγώ, ειλικρινά, έχω γυρίσει μουσείο, αλλά δεν έχω. Υπάρχει πουθενά κάποια σμήλη σαφώς χρονολογημένη σε εκείνη την περίοδο, 5ο, 6ο, 4ο, 3ο αιώνα? Νομίζω ότι έχει βρεθεί και στη Βεργίνα. Νομίζω ότι έχει βρεθεί στη Βεργίνα λειτουργικό σιδήριο.
που είχε αφήσει ο Μαρμαράς νομίζω στην πόλη. Σε εργαστήριο. Όχι, στον τάφο, νομίζω στον τάφο του Φιλίππου. Έχει βρεθεί. Γνωρίζουμε πάντως ότι δεν έχει αλλάξει η τεχνική, ακόμα και το βάψιμο τρόπο. Δηλαδή... Για να μπούμε στα εργαλεία, αλήθεια, έτσι, να επικεντρωθούμε λίγο στην κατασκευή των εργαλείων. Τι είναι αυτό που χρειάζεστε εσείς ως γλύπτες, τι είναι αυτό που κάνουν οι αρχαίοι και τι είναι αυτό που εξελίσσεται. Κοιτάξτε, εμείς χρησιμοποιούμε μια σειρά από εργαλεία για την επεξεργασία του μαρμάρου. Ξεκινώντας, ας πούμε, από την απολάξευση με το βελόνι, την επιπέδωση στο γόνιασμα, μετά συνεχίζουμε στη φαγάνωση του ντεσιλίδικου, δηλαδή οδοντοτή λάμα αλλαξεύσεως. Και μετά προχωράμε. Αν θέλουμε σκάλισμα, πάμε σε πιο μικρά εργαλεία, καλεμάκια κτλ. Μάλιστα, πολλοί προτιμούν τα σιδήρια που λέγαμε, δηλαδή αυτό που γίνεται στο καμίνι. Γιατί για κάποιους λόγους, γιατί αφήνουν καλύτερο ίχνος στο μάρμαρο, γιατί τους βολεύει περισσότερο έτσι όπως κόβουν. Αυτό οφείλεται στις μαρμαργίες. Όχι. Ή στο πορόδες του καθενός μαρμάρου. Που... Όχι, αυτό είναι θέμα ακόμα και ποια είναι η τέμπουσα ακμή του εργαλείου, έτσι. Ναι, ναι, και ναι, ναι, τι σκληρότητα έχει σε σχέση με το μάρμαρο. Ναι. Δηλαδή το πρώτο πράγμα το οποίο θα ρώταγα τώρα εδώ πέρα, σε αυτό το πράγμα είναι το εξής. Αυτά απονίζονται από καιρούς χειρών. Πιο ωραία. Τα σημερινά. Τα σημερινά. Τα σημερινά. Δηλαδή ο σημερινός γλύπτης, ο οποίος χρησιμοποιεί και το οποίο έχω μια. Όχι, δεν λέω ότι ξέρω, λέω απλώς μπορώ να βγάλω ένα συμπέρασμα για το τι ποιότητα χάλιβα είναι. Έτσι. Λοιπόν, ακονίζονται. Ακονίζονται. Ανάλογα αλλά... το υλικό βέβαια. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ακονίζονται, αλλά κάποιοι από ένα σημείο και μετά ξαναθέλουν τη διαδικασία του. Τη νέα σφυριλάτηση. Ναι, ναι. Του βαψίματος. Του βαψίματος, τη νέα σφυριλάτηση. Ναι, από ένα σημείο και μετά. Mm-hmm. Και όσο πιο παλιά πηγαίνανε, τόσο καλύτερα ήταν ποιοτικά από όσο γνωρίζω. Σήμερα είναι η μέρα του ιδανικού βαψίματος. Μας έπεσε χιόνι. Εντάξει. Πολύ μεγάλη ιστορία αυτό. Πολύ μεγάλη ιστορία. Εγώ, αν μπορώ να πω λίγο ένα λεπτό την εμπειρία μου, ως φοιτητής πρώτο είδα εγώ αυτή τη διαδικασία στην Τίνο, όπου πήγαινα και επισκεφτόμουν συχνά το σιδερά του χωριού, γιατί εκεί ήταν παραδοσιακό σιδερά. Δηλαδή τα έφτιαχνε με το καμίνι, το χειροκίνητο, και τον παρακολουθούσα δηλαδή, που στην αρχή τα έβαζε μέσα στο καμίνι, ολόκληρο το στέλεχος, ένα σημείο, και τα έβγαζε. Και ξαναζέστανε μόνο το τυχνάκι. Και με ένα τσαφ που έκανε στο νερό. Σε νερό, δηλαδή. Νομίζω σε νερό. Πετύχαινε τη σκληρή. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, με τι υλικό ξεκινάει. Δηλαδή το αρχικό κομμάτι το οποίο ήθελε να δουλέψει. Συνήθως έπαιρνε ατσαλωμένα είδη, δηλαδή έπαιρνε βαλβίδες φορτηγών. Α, μπράβο. Έπαιρνε δηλαδή κάποιο εξάρτημα ήδη έτοιμο, το οποίο ήταν από μια ποιότητα χάλιβα, ας πούμε, την οποία θεωρούσε κατάλληλη για την περαιτέρω κατεργασία. Δεν ξεκινούσε από το μηδέν, δεν έπαιρνε δηλαδή ακατέργαστο σίδηρο. Επομένως, πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Μήπως θυμόσαστε, παρελπίδα, γιατί αυτό πιστεύω πρέπει να μένει όταν το παρατηρήσεις. Την κατεργασία πριν από τη βαφή, δηλαδή την θέρμανση και τη σφυριλάτηση. Έτσι, για τους σφυριλατούσε προφανώς. Ναι, 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 ναι. Δεν το θέρμανε απλώς. Έτσι. Ναι, το σφυριλατούσε. Έχει αρκετή ώρα στο καμίνι. Έχει αρκετή ώρα. Κατά κόκκινο το σφυριλατούσε. Το σφυριλατούσε και το βάφε μετά. Ενδεχομένως να ξανάβαζε κιόλας το καμίνι. Ναι, ας πούμε η οδοντοτή λάμα έκανε πρώτα, ας πούμε, τα τσεγκοπές και μετά το βάφε το σημείο. Η φλόγα την οποία χρησιμοποιούσε συνήθως ήταν ερυθρή ή γαλάζια. Α, νομίζω γαλάζια. Εγώ έχω δει και με ερυθρή. Μέσα σε κάρβουνα το έχω δει. Εξαρτάται από το τι θέλεις να κάνεις. Υπάρχει οξυδοτική και υπάρχει αναγωγική. Δηλαδή, αν θέλεις να κάψεις άνθρακα, να αφαιρέσεις άνθρακα από χύτο σίδηρο, από ένα υλικό δηλαδή το οποίο ήδη έχει αρκετό άνθρακα μέσα, έτσι, ή αν έχεις ήδη κάποιο χάλιβα, στον οποίο ξέρεις που είσαι από πλευράς άνθρακος, και στην ουσία επιδιώκεις να μην μεταβάλεις το ποσοστό του άνθρακα το οποίο έχει μέσα, διότι μετά δεν μπορείς να το σκληρύνεις, έτσι. Λοιπόν, αυτό όλο το θέμα δηλαδή της προσθήκης ή αφαιρέσεως άνθρακα από το κράμα είναι πολύ λεπτό και είναι εντελώς εμπειρικό. Έτσι, εντελώς εμπειρικό. Δηλαδή, στην ουσία, το χρώμα του μετάλλου σε καθοδηγεί για το που βρίσκεσαι.
Ναι, αυτό όμως ακριβώς, ότι ξεκινούσε δηλαδή με δεδομένο κάποιο εξάρτημα ήδη, φαντάστηκα. Δηλαδή λέτε ότι είναι πιο δύσκολο να πάρουμε το πρωτογενές υλικό και να το πούμε. Ναι, τώρα κατάλαβα τι. Ασυζητητή. Δηλαδή, πείτε, ναι. Πολλαπλάσια επεξεργασία. Και, όχι μόνο αυτό. Θα ήταν εντελώς αδύνατο, θα του ήταν εντελώς αδυνατό με τα μέσα και... τα οποία έχει στη διάθεσή του, να ελέγξει την ποσότητα του άνθρακα. Αυτός έκανε τη δουλειά, μπορούσε να την κάνει στο καμίνι του με την εμπειρία του. Και προσοχή, δεν λέω ότι δεν ήταν τεχνίτης, έτσι, δεν το συζητάω καθόλου. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί είναι, είναι όχι είναι καλλιτέχνες, δηλαδή στον υπέρτατο βαθμό. Έτσι. Λοιπόν, όμως θα του ήταν εντελώς αδύνατο να ξεκινήσει από ένα, πώς να το πω, ακατέργαστο κομμάτι σιδήρου, είτε έχει και σιδήρου και να του κατεβάσει τον άνθρακα, είτε μαλακού σιδήρου, που δεν ξέρω που θα μπορούσα να το φέρει, γιατί δεν τον βρίσκει το μαλακό σιδήρο, αδιαμόρφωτο εννοώ, και να του προσθέσει, ας πούμε. Έτσι θα ήταν μια διαδικασία που ήταν φοβερή. Χρονοβόρα κλπ. Δεν είναι, δεν είναι για τεχνίτη με το καμίνι το αυτό το πράγμα. Αυτός ο οποίος είναι καλός, ας πούμε, τεχνίτης στο καμίνι, θα πάρει ήδη κάτι το οποίο είναι έτοιμο. Εγώ φαντάστηκα καμιά παλιά λίμα. Ναι. Έτσι, καμιά παλιά σιδερόλυμα, ας πούμε, χοντρή, ξέρω εγώ. Να την επεξεργαστεί και λοιπόν, να κάνει. Να δουλέψει πάνω σε αυτήν. Ναι, 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 από αυτές που έχουν τα, τα μπακλαβοδοτά, την μπακλαβοδοτή και χάραξη. Λοιπόν, και οι οποίες υπόψουν ότι εάν την ανακυκλώσεις με αυτόν τον τρόπο και δεν τις αφαιρέσεις τελείως, δεν τις συμβώσεις τελείως, γίνεται πολύ ωραία λάμα μαχαιριού. Δίνει πολύ ωραία η φύση λάμα μαχαιριού. Ορισμένοι το κάνουν, αφήνουν δηλαδή, παίρνουν ξεχνά με λίμα και αφήνουν ένα κομμάτι της τριβούσης επιφανίας, έτσι, αυτής η οποία την κάνει να λειτουργεί σαν λίμα. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να ξεκινήσεις από κάπου το οποίο να είναι ήδη ένα σώμα, δηλαδή το οποίο να είναι ήδη κάπως διαμορφωμένο, να έχει τα βασικά χαρακτηριστικά και από εκεί πέρα στην ουσία τοπικά να επέμβεις, όπως αυτός επενέβει τοπικά, έτσι. Ναι. Και δεν έπρεπε με κανένα τρόπο να πειράξει, ας πούμε, τον κορμό του στελέχους, το στέλεχος, διότι ουσιαστικά αυτό είναι που τρώει όλη την κρούση. Ναι. Δεν ξέρω, αυτά τα εξαρτήματα με τη διαρκή, ας πούμε, την, το σφυροκόπημα, να μην το πω σφυριλάτσια, και για το ίδιο το εργαλείο σφυριλάτσια, ανήκανε επάνω. Κατά την κατεργασία του μαρμάρου, λέμε. Κατά την κατεργασία του μαρμάρου. Και άλλων υλικών. Το ίδιο που μαθαίνει να υπασταλίσει. Μόνο. Με τον ίδιο τρόπο, όπως βλέπουμε το άνοιγμα των ξύλων πασάλων από το πολύ μεγάλο χτύπημα. Αυτό εννοεί. Ναι, ναι, ναι. Το ξεγύλιανο. Το ξεγύλιανο, το γρήγορο. Δηλαδή μια μανιτοειδή, ας πούμε, παραμόρφωση να κάνει. Μόνο αυτό γίνεται μόνο όταν δεν γνωρίζει ακριβώς τη χρήση της. Δηλαδή αν την πιάσει με λάθος τρόπο. Αν πρέπει να ξέρεις ακριβώς πώς την επαφή της πάνω στο υλικό. Θέλω να πω ότι η δύναμη δηλαδή την οποία, με την οποία προσκρόει το σφυρί σε αυτή την περίπτωση. Εδώ μιλάει ξανά για αυτό που μας έχεις πει για τον προσανατολισμό των μορίων του. Ναι, το έτσι. Βασικό, το πρώτο το οποίο έχει ένα τέτοιο εξάρτημα ή διέτοιμο βιομηχανικό. Ένα εξάρτημα το οποίο από τη φύση του, ας πούμε, είναι υπολογισμένο, από το σχεδιασμό του είναι υπολογισμένο. Να έχει, ας πούμε, πώς να πω, προσανατολισμένη καταπώνηση και έναν ανθεκτικό σε προσανατολισμένη καταπώνηση. Έτσι, έχει αυτό το πλεονέκτημα, δηλαδή ότι η βασική του δομή έχει ήδη μια διεύθυνση, έναν άξονα κατά τον οποίο μπορεί να καταπονηθεί έντονα, χωρίς να έχει πρόβλημα. Και αυτό το οποίο κάνει ο άλλος ο οποίος το διαμορφώνει, είναι στην ουσία να του προσθέσει κάποια επιφάνεια ή κάποιον δευτερεύοντα άξονα, ο οποίος μπορεί στην ειδική χρήση να καταπονηθεί εξίσου. Έτσι. Δηλαδή, όταν ξεκινάς, ας πούμε, με ένα κύλινδρο, ένα κομμάτι, να, τι θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω εγώ, λέω, για ένα τέτοιο εργαλείο, από ένα μεσαίου μεγέθους, ας πούμε, αυτοκίνητο, να χρησιμοποιήσω το ένα ημιαξόνιο από το διαφορικό. Έτσι, είναι ένα κομμάτι του ημιαξονίου, το οποίο συνήθως έχω μολυβδενιούχος χάλιβας, είναι και κυλινδρωμένος και σφυριλατημένος, δηλαδή, σε περιστροφή και λοιπά, αξονικά παίρνει το φορτίο θέλεις. Λοιπόν, εκείνο το οποίο θα καταπονηθεί στην προκειμένη περίπτωση είναι η κόψη την οποία θα του κάνεις αναγκαστικά. Είτε είναι εικονική, ας πούμε, είτε είναι. Πώς θα την πω. Πλακέ. Ναι, σφινοειδής. Έτσι. Λοιπόν, αυτό του κάνεις στην ουσία ο άλλος, ο τεχνίτης. Δηλαδή, του δημιουργεί μια πρόσθετη ανακατανομή, ας πούμε, της δομής, έτσι, της κρυσταλλικής δομής, της δομής του υλικού, ούτως ώστε να γίνει ανθεκτικό και προς μια άλλη διεύθυνση, η οποία η αρχική κατεργασία δεν το είχε καταστήσει ικανό να. Και όσο περισσότερες, όσο πιο πολλές κατευθύνσεις το δουλέψεις, τόσο πιο πολύ ισχυρό το κάνεις. Εξαρτάται από το εργαλείο καταρχήν. Τι θες να κάνει. Τι θες να κάνει. Διαχωρίζει δηλαδή το σημείο πρόσκρουσης
και ναι, εφαρμογής. Ναι, ναι, και κυρίως εκεί είναι όλο το μυστικό, mm-hmm. έτσι, της καλής, ας πούμε, λειτουργίας του εργαλείου, είναι στην ουσία η διαφορική βαφή, η διαφορική ανόπτυση. Mm-hmm. Δηλαδή να σκληρύνει μεν η τέμνουσα ακμή, όποια είναι αυτή, αλλά να μην εξασθενήσει, γιατί κάποια εξασθένηση υπάρχει, να μην εξασθενήσει σημαντικά η συνοχή της με τον υπόλοιπο κορμό του υλικού. Mm-hmm. Γιατί θα αποσπαστεί, θα σπάσει πολύ πολύ. Ναι. Έτσι, δεν ξέρω, σε αυτές τις περιπτώσεις μετά από κάποια χρήση είναι ορατές, ας πούμε, οδοντώσεις έτσι στην κόψη, ανομαλίες κλπ. Ή όχι. Λιένεται κατά κάποιο τρόπο από τη συνεχή πρόσκληση. Κοιτάξτε, οι τεχνίτες γνωρίζουν ας πούμε, το ρυθμό, παραδείγματος χάρη. Να χτυπάνε το υλικό με ένα ρυθμό για να μην δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα. Mm. Αυτό που συναντάτε είναι απλώς στις ακμές. Δουλεύοντας το σωστά πάντα το εργαλείο. Ναι, 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 εννοείται. Ναι. Λίγανσή του και θα πρέπει να ξαναβαφεί, να ξανατσαλωθεί δηλαδή, για να επαναλειτουργήσει. Ναι, δηλαδή δεν δέχεται. Δέχεται τρόχισμα ένα-δύο φορές, όχι παραπάνω. Ναι. Γιατί χαλάει πιο εύκολα μετά. Ναι, και γίνεται. Να κάνω εγώ τώρα μία ερώτηση, ναι, έτσι, ναι, όπως μου έδωσες τώρα αυτή την εικόνα. Και να μας απαντήσεις στη διαφοροποίηση της παράτασης τη ζωή ενός τέτοιου εργαλείου, όταν το τρόχισμα το κάνουμε με τροχούς τροχίσματος και όταν το κάνουμε με τη λεγόμενη κριτική πέτρα, η οποία χρησιμοποιείται σαν αμμόνη. Τώρα ποια είναι η κριτική πέτρα δεν ξέρω, αλλά σας πω κάτι πριν φτάσω εκεί πέρα, γιατί εξηγεί αυτό το πράγμα. Η σκληρότητα, έτσι, σκληρότητα, προσοχή, όχι συνοχή, όχι αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις άλλου τύπου, η σκληρότητα δηλαδή ουσιαστικά η αντίσταση σε απόξεση, σε τριβή, σε χάραξη, έτσι. Στην ουσία το πιο σκληρό υλικό του καλεμιού, πώς το είπαμε το αυτό, αυτό λέω καλέμιου, ας πούμε. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, το είναι, κάλος προέρχεται, αρχιμενική ναι, λέξη. Είναι, ανατρέψτε είναι, το γι' αυτό. Πλάκα κάνω τώρα. Λοιπόν, καλέμιου είναι το μολύβι στα Τούρκια, γιατί δεν τολμάω. Λοιπόν, ήμουν γεμιστό μολύβι. Στην ουσία, δηλαδή είναι πιο σκληρό το υλικό της αιχμής, έτσι, αντέχει περισσότερο σε απόξεση, σε αφαίρεση μικρών κομματιών, από ότι το μάρμαρο, γενικά, το υλικό το οποίο κατεργάζεσαι με αυτό το εργαλείο. Λοιπόν, όλη η σκληρότητα αυτή οφείλεται στο ότι μέσα στη μήτρα του σιδήρου, του υλικού, του χάλιβα, υπάρχουν καρβίδια, έτσι, δηλαδή τα οποία είναι ενώσεις άνθρακος με σίδηρο. Λοιπόν, ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά, είναι δύο άτομα άνθρακος με δύο άτομα σιδήρου ενωμένα. Λοιπόν, είναι κεραμικό υλικό το καρβίδιο. Έτσι. Από εκεί βγάζουν και τα κεραμικά τα γνωστά μαχαίρια. Όχι, αυτά όχι. Είναι άλλο κεραμικό και είναι ένα ζιρκόνιο. Αρχικά είναι ένα ζιρκόνιο. Είναι άλλο πράγμα, αλλά τα κεραμικά γενικώς είναι. Το κεραμικό υλικό, για να το πω έτσι πολύ πολύ γενικά, είναι το άλλο, ο άλλος τύπος στερεού διαλύματος. Ναι. Ο ένας τύπος στερεού διαλύματος είναι το μεταλλικό στερεό διάλειμμα που είναι το κράμα. Ναι. Και το άλλο μη μεταλλικό στερεό διάλειμμα, το κεραμικό υλικό. Τα κεραμικά ναι. υλικά, διαφόρες. Ναι. Λοιπόν, ένα τέτοιο κεραμικό υλικό είναι το καρβίδιο. Ναι. Λοιπόν, τα καρβίδια είναι οι ενώσεις του άνθρακα με μέταλλα. Έχεις καρβίδιο του σιδήρου, έχεις καρβίδιο του βολφραμίου, έχεις διάφορα καρβίδια που μπορεί να φανταστείτε. Ανάλογα με τη σκληρότητα που θέλεις, ας πούμε, και λοιπόν, το τι θες όχι, να κάνεις. Όχι, όχι, ο χάλιβας οφείλει τη σκληρότητά του στα καρβίδια του σιδήρου. Αυτό θέλω. Λοιπόν, ναι. τι γίνεται, αυτό τα καρβίδια αυτά. Τρυπάνια καρβιδίου ναι. τώρα, ναι. ας πούμε, δεν λέμε. Ναι. Έτσι. Ναι. Καλά, αυτό είναι και καρβίδιο βολφραμίου, έτσι καρβίδιο τιτανίου, είναι άλλο. Αυτό λοιπόν, το θέμα είναι το ότι. Το ζήτημα είναι ότι οποιοδήποτε σκληρό χάλιβα. Να κάνει. Οποιοδήποτε σκληρό χάλιβα, έτσι, οφείλει τη σκληρότητά του στα καρβίδια. Ναι. Λοιπόν, στην ουσία, τι κάνει ο τεχνίτη, ο σιδηρουργό, ο οποίο κατασκευάζει αυτό το εργαλείο. Προσθέτει, ας το πούμε έτσι, ή κατευθύνει να συγκεντρωθούν καρβίδια στην τέμνουσα ακμή. Λοιπόν, εάν εσείς αυτό το πράγμα, το καρβίδιο όμως όπως όλα τα κεραμικά είναι εύθραυστο, σε κρούσει, δεν συμπεριφέρεται πολύ καλά, αντέχει, διότι το κρατάει γύρω-γύρω η μήτρα του σιδήρου, η οποία δέχεται τέτοιες θλιπτικές, ας πούμε, εφελκυστικές ή διατομητικές τάσεις. Και μάλιστα, εάν κάποιος το εξετάσει, ας πούμε, σε ένα ισχυρό μικροσκόπιο, αυτό δεν είναι ένα ηλεκτρονικό, κατά πάσα πιθανότητα θα δει τους κόκκους των καρβιδίων, τους κρυστάλλους των καρβιδίων να είναι σπασμένοι, να είναι ραγισμένοι. Εκεί πέρα, χωρίς να έχουν φύγει από τη θέση τους. Τη δουλειά τους εξακολουθούν να την κάνουν, αλλά έχουν μικρό ρυθμόσιο. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, αν εσείς πάτε να το τροχίσετε αυτό το πράγμα, στην ουσία αυτό το οποίο κάνει το τρόχισμα είναι να πετάξει τα καρβίδια από τη θέση τους. Έτσι. Λοιπόν, και το ξανατσάλωμα ή η επαναβαφή κάνει αυτό το πράγμα, παράγει
λίγο πιο πίσω, ας το πούμε έτσι, μετά την Θαρίσα ακμή, παρά από πίσω καινούργια καρβίδια. Μάλιστα. Έτσι, αυτό είναι όλη η ιστορία. Mm-hmm. Τώρα, αυτή η κριτική πέτρα που λέτε, δεν ξέρω τι είναι. Το ακούω για πρώτη φορά. Την έχεις πόσο? Ναι, που τροχίζουμε τα ρεάλια, ναι, τον τροχό. Ναι. Αυτό, η πέτρα που γυρνάει είναι πέτρα. Όχι. Ακόνη. Το ακόνη. Ακόνη, ναι. Ναι. Αυτές είναι διάφορες στην ουσία, πώς θα το πω, συγκολλημένες, λιθοποιημένες άργυλοι, έτσι, οι οποίες περιέχουν πολλής, τι λέγαμε, ζερκόνια, ναι, περιέχουν δηλαδή κρυστάλλους ζερκονίου, ναι, και άλλων τύπων, ας πούμε, ναι, ναι. Ναι. Και οι οποίες πολλές φορές βλέπετε, να το ξέρω, θα αναφέρει αυτό που κάνουν στο ξηράφι. Την επόμενη έτσι, φορά, θα πούμε κι άλλα. Η οποία είναι βελγική, βελγική η λεγόμενη πέτρα. Ναι. Οι Ιάπωνες έχουν μια ολόκληρη φιλοσοφία περί αυτών των λίθων για να ακονίζουν τα σπαθιά. Διάφορες. Οι Αμερικανοί έχουν τις λεγόμενες πέτρες του Αρκάνσας. Mm-hmm. Όλες αυτές οι Ιάπωνες είναι... ποιες πέτρες έχουν? Τίποτα. Τις λένε πέτρες ακονίσματος. Mm. Λοιπόν, αλλά είναι στην ουσία όπως και. Να το. Το λέγαμε την άλλη φορά. Mm. Λοιπόν, υποψιάζομαι, αλλά από το να πάω να τα βρω στο σπίτι της μάνας μου αυτά και να τα κοιτάξω, ότι οι πέτρες στη λάμπη. Mm-hmm. Αυτές οι πέτρες της Πάτμου, οι χρωματιστές, mm-hmm, είναι στην ουσία τέτοιο πράγμα. Είναι δηλαδή, πώς το πω, άργυλοι από σάρθρωση πυργερών πετρωμάτων, εμποτισμένες με διάφορα τέτοια σκληρά καρβίδια ή ας πούμε σκληρούς κρυστάλλους, ζυρκόνιο παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, ή δεν ξέρω τι άλλο. Έχουν παρόμοιο χρώμα. Mm-hmm. Τώρα το συνειδητοποιώ ότι οι πέτρες της λάμπη έχουν πολύ παρόμοιο χρώμα, το βασικό του το κίτρινο, είναι σχεδόν ίδιο με αυτή τη βελγική πέτρα που έχω εγώ, ναι, που είναι από μια μεριά κίτρινη και από την άλλη μπλε μόβ, ας πούμε. Ένα κίτρινο καφέ είναι του λάμπη. Είναι κίτρινο, ναι, καφέ, ναι, και κόκκινο, ναι, καφέ, αλλά και κόκκινο, ναι, το βασικό, ναι, κίτρινο, ναι, όμως είναι σχεδόν ίδιο με το κίτρινο που έχω εγώ στην πέτρα τη βελγική, ναι, η οποία στην ουσία είναι... Να μας τη φέρεις να τη δούμε. Ναι, ναι. Εγώ ξανά το φέρνα. Λοιπόν, δεν το φαντάστηκα, mm-hmm, καθόλου. Η οποία στην ουσία είναι δύο, ας πούμε, υλικά, mm-hmm, τέτοια, περιέχοντα δηλαδή σκληρό, mm-hmm, λεπτό μέσα. Το ένα πιο λεπτόκοκο, το άλλο πιο αδρόκοκο, κάνει το πρώτο ακόνισμα στο πιο αδρόκοκο να διαμορφώσει καρδί, και το λεπτόκοκο είναι στην ουσία να κάνει την τελική διαμόρφωση και να αφαιρέσει εκείνο το υλικό το οποίο έχει, πώς να το πω ακριβώς, έχει εκτοπιστεί, ας πούμε, από τη διαδικασία του πρωτογενούς ακονίσματος. Ο λόγος για τον οποίο οι μπαρμπέριδες παλιά είχαν το λουρί και κάνανε, ναι, ναι, το ξηράφι, ναι, 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 έτσι επάνω, είναι για να φύγει αυτό το νήμα, ας πούμε, το πολύ λεπτό του μετάλλου, το οποίο έχει αποφυθεί από την κατεργασία με την... Για να μπορέσει να ξαναδώσει την καθαρή την έτσι, κόψη ουσιαστικά. Ναι, ακριβώς αυτό το πράγμα. Εθέρα το λέμε. Ναι. Μπράβο, με εθέρας, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι πέτρες όλες είναι μίας φύσεως, έτσι. Τώρα, όσες έχω δει, για να είμαι ειλικρινής, σε τροχούς λιαντικούς, ας πούμε, ή ακόνια, εντάξει, πιο παλιά πρέπει να ήταν συναφή της Μύρινας αυτής της κατηγορίας. Ναι, 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 ναι. Έτσι, δηλαδή, ουσιαστικά σιδηροπυρητιούχα, mm-hmm, σιδηροπυρητιούχες ενώσεις. Σιδηροπυρητικές, όχι πυρητιούχες πάνω. Από εκεί και πέρα, πολλές που κυκλοφορούν σήμερα, mm-hmm, είναι τεχνητές στην ουσία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι δηλαδή κεραμικό υλικό, είναι κεραμικό υλικό το οποίο είναι συγκολλημένο, mm-hmm, με τον ΑΒ τρόπο. Ναι, και μάλιστα, ναι, ναι, βασικό υλικό για αυτά είναι ό,τι μένει από την αλουμίνα την κακής ποιότητας που δεν πηγαίνει για βοξίτη. Mm-hmm. Έτσι, περί, mm-hmm, κορούνδιο μέσα. Mm-hmm. Το οποίο είναι θεόσκληρο. Mm-hmm. Είναι δηλαδή αμέσως από πίσω από το διαμάντι. Μια που το θίξατε αυτό, μια που το θίξατε πολύ σωστά αυτό, να πούμε επίσης ότι εμείς έχουμε την καλύτερη σμύρδα στην Άξο. Mm-hmm. Και κάνουμε εισαγωγή από την Τουρκία. Ναι, γιατί έχουν δηλαδή τη σμύρδα. Βεβαίως έχουν σμύρδα. Πολύ κατώτερης ποιότητας βέβαια. Αλλά... Δεν θα είναι. Τίποτα άλλο παρεμφερέστανε. Γιατί εγώ ήξερα ότι σμύρδα, σμύρδα σαν αυτή της Νάξου. Έχει Νάξος. Έτσι, δεν τη συζητάμε. Σμύρδα το λέμε. Έχουν οι Αμερικανοί, mm, δεν μπορώ να θυμηθώ πού ακριβώς. Όχι στο Αρκάνσας πάντως, γιατί στο Αρκάνσας που βγάζουν τις ακονόπετρες τις λένε αλλιώς και είναι άλλο πράγμα. Κάπου αλλού, δεν το, ίσως στο Τέξας. Στο Τέξας, yeah, στο Τέξας έχουν σμύρδα οι Αμερικανοί και έχουν και οι Ρώσοι κάπου στην ασιατική πλευρά. Έτσι. Yeah. Δεν είναι η σμύρδα η ελληνική είναι μοναδική. Δηλαδή είναι δεν μοναδική. Δεν συζητάτε. Αν έρχεται κάτι από την Τουρκία, αυτό θα είναι κάτι συναφές, κάτι... πυρητικό, το οποίο όμως ορυκτολογικός, ας πούμε, δεν είναι σμύρδα. Με τον ακριβή όρο, λέτε. Δεν είναι σμύρδα, είναι, ποιος ξέρει τι, κάτι παρεμφερές.
Αυτά εμείς πρέπει να τα βλέπουμε, για ποιο λόγο αφήνουμε και γίνεται. Θα είναι πιο φτηνό πρώτα-πρώτα, έτσι. Με μια μικρή ποσότητα πρέπει να κοστίζει πάρα πολύ να το μεφύγει, δεν ξέρω γιατί, αλλά φαντάζομαι. Ότι πρέπει να είναι. Κατά τα άλλα, θέλουμε ανάπτυξη, έτσι. Την έχουμε, δηλαδή, έχουμε. Τώρα που το θυμάμαι, ο Γλέζος, όταν ήταν εκεί στον Απείρανθο Δήμαρχος, προσπάθησε να ξανανοίξει τα, αυτά τα λατομεία, ας πούμε, της Μύρινας. Γιατί δεν ξέρω τι απέει η προσπάθεια αυτή. Δηλαδή ανεβοδόθηκε, αλλά για να μην το έχω ακούσει. Νομίζω ότι. Να εξάγεται η Σμύρινα. Νομίζω εκεί ότι μπλέκτηκε η Τουρκία, θέλανε να την εκμεταλλευτούν κάποια τουρκική εταιρεία. Όπου κάπου νομίζω πάγωσε όμως και αυτό, γιατί αντέδρασαν οι παλιοί λατόμοι. Γιατί από ό,τι θυμάμαι πηγαίνανε, αυτοί θέλανε να κάνουν επιφανειακή εξόρυξη. Και, δηλαδή οι παλιοί λατόμοι αφήνανε κάποιες κολόνες μέσα στο ρηχείο που θα συγκρατεί και το, πάνω πλευρά, όπως λέγεται. Κάνανε μεστό έστι την εξόρυξη. Μεστό έστι. Ενώ αυτοί θέλανε να κάνουν επιφανειακή, να ξυλώσουν, να κόψουν το βουνό, να το ανοίξουν. Και κάπου εκεί πάγωσε. Ναι, προφανώς υπήρχαν περιβαλλοντικοί λόγοι, είναι απαγορεύεται. Ας πούμε, οι αποστάσεις από τα γύρω χωριά είναι μικρές, δεν μπορούσαν να κάνουν ανοιχτή αυτή εκμετάλλευση. Τέλος πάντων, έχουμε καταπληκτικά, ας πούμε. Πράγματα. Εδώ πέρασε το λατομείο του Διονύσου εδώ και χρόνια, σε υπόγεια και το εξόριξε. Ναι, για να μην αλλοιώ το εξόριξε. Και είναι εντυπωσιακό, δηλαδή, κάποτε θα μέσα, γίνει ας πούμε, πώς γίνεται η εξόριξη ζωή αυτή των μαρμάρων. Λες αυτό που είναι κοντά στη βάση των ελικοπτέρων, έτσι. Μακάρι να ξέρω. Στη βόρεια πλευρά είναι το πεντελικό. Ναι, στη βόρεια πλευρά είναι. Όχι από την. Στη βόρεια. Είναι από εδώ, από νότια. Στη βόρεια πλευρά είναι. Στη βόρεια, παιδιά, ναι. Στη βόρεια πλευρά είναι. Ναι, απαγορεύεται νομίζω πλέον. Επειδή το απαγορεύσανε να κάνει επιφανειακή εξόρυξη. Όπως κατεβαίνουμε από εδώ για να πάμε. Ναι, κάνει μεστόες. Κάνει μεστόες. Ναι. Όπως κατεβαίνουμε, ανεβαίνουμε την Μπεντέλη και κατεβαίνουμε κάτω προς τη Νέα Μάκρη, είναι βόρειο-βορειοδυτικά. Ναι. Εγώ θυμάμαι. Γιατί είχα πάει με το Πολυτεχνείο και για να μην ειλικρινίσω, δεν πολύ πρόσεξα τη διαδρομή. Έτσι. Δεν είχα, ιδιωτικός δηλαδή, δεν είχα πάει ποτέ. Θυμάμαι ότι από εκεί που ήταν ο χώρος του λατομείου, δεν έβλεπες ουσιαστικά πολλά πράγματα γύρω το οποίο ήταν κλειστό από άλλα υψώματα της Πεντέλης. Έτσι. Ήταν σχετικά εκεί δηλαδή, που ήταν οι στοές της υπογείου εξοδίξεως. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, έβλεπα τον Πειραιά, την Πεντέλη, ας πούμε, φαινόταν. Έτσι. Και φαινόταν ότι ήταν φαγωμένοι εντελώς. Δηλαδή, φαίνονταν, ναι, ναι. Αυτές πώς λέμε, τα πρανία των στήρων τα οποία ρίχνανε στα στις πλαγιές. Φαίνονται ακόμα. Εντάξει, τώρα πλέον νομίζω πως όχι. Δηλαδή δεν δίνει την ίδια εντύπωση. Τα έχουν φυτέψει, ξέρω. Αλλά η είσοδος αυτή δεν φαίνεται τόσο άσπρη η διαφορά της πλαγιάς. Ναι, ακριβώς. Αλλά η. Αλλά άμα τα ξέρεις, δηλαδή άμα τα είχες δει πιο πριν και ξέρεις πως ήταν, μπορείς να τα αναγνωρίσεις και με γυμνό μάτι από μακριά. Ναι, πιθανόν. Απλώς πλέον δεν βλέπω την Πεντέλη. Πρέπει να πάω πολύ κοντά για να την βρω. Και επίσης, με την υποδόμηση δεν παίρνει τίποτα. Ναι, ναι. Και επίσης το άλλο που είναι εντυπωσιακό για τη, βόρεια πλευρά του λατομείου είναι το πόσο πολύ εντυπωσιακή είναι η εικόνα του να βλέπεις όλη αυτή τη μεγάλη συσσόρευση του μαρμάρινου όγκου, πόσο πολύ πιο πιο κάτω ελαφρώς από την επιφάνεια του βουνού ξεκινάει. Εντάξει, αυτό εξαρτάται. Ναι, εντάξει, από πάνω το βουνό έχει ένα κάλυμα σχιστολιθικό το οποίο είναι σχετικώς μικρό. Μικρό, έτσι. Πολύ μικρό. Ναι, είναι το μαρμαροφόρο στρώμα, είναι σχετικά πολύ κοντά στο. Πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, λες και του έχεις κάνει, ξέρω, το έχεις, του έχεις κάνει μια επένδυση ίσα-ίσα έτσι για να το κρύψεις. Ναι. Κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω εγώ, να δω αν ισχύει αυτό εδώ επίσης. Όπως είναι γνωστό, οι Κυκλάδες υπάρχει λειψιδρία, έχουν άλυψη με νερό. Ναι. Και στην Τίνο σημαίνει αυτό. Υπάρχει όμως ένα χωριό, ένα-δύο χωριά που έχει όλο τον χρόνο νερό. Και λέω, παιδιά, πώς γίνεται αυτό, ας πούμε. Ρώτησα, πώς γίνεται άλλα χωριά να υποφέρουν, ας πούμε, το νερό. Και εδώ, ας πούμε, να έχει συνέχεια νερό. Και κατάφυτο το μέρος της Καρδιανής, ας πούμε. Όλες οι Κυκλάδες έχουν, από ένα μέρος. Μια θέση, μια τοποθεσία, στην οποία είναι τελείως διαφορετικό από το τοπίο, από το υπόλοιπο γυμνό τοπίο.
Ναι, ναι. Νομίζω πως στην Άξο είναι τέτοιο, το Βιτάλι. Και η Νάξος έχει ναι. τέτοιο, το χωριό του Μαγκάκη, το οποίο δεν το θυμάμαι, αλλά πριν από πολλά χρόνια. Να ολοκληρώσω σε λίγο. Και να... Το ομάζω, πρέπει να είναι γύρω στα 25 χρόνια, που είχα βρεθεί στο χωριό του Μαγκάκη για να κάνω μια μελέτη ουσιαστικά για την υδροδότησή του από γεώτρηση, παρά το ότι είχε, πώς το λέμε, είχε ποτάμι, ρέμα, το οποίο περνούσε μέσα από το χωριό. Και όταν έφτανες εκεί, έβλεπες ένα τοπίο, το οποίο δεν είχε καμία σχέση με την υπόλοιπη Νάξο. Έτσι, ήταν δηλαδή κατάφυτο. Επίσης η Πάρος έχει μια τέτοια ρηματιά, είναι κοντά στον μοναστήρι του Χριστού, αν θυμάμαι καλά, έτσι λέγεται. Κατάφυτο, πεταλούδες, αν έχετε ακούσει τις πεταλούδες στην Πάρο, σαν τοποθεσία, είναι κατάφυτο το μέλλον. Λοιπόν, η Τίνος, την Τίνο δεν την ξέρω, δηλαδή έχω 50 χρόνια να πάω στην Τίνο, έτσι. Λοιπόν, οπότε δεν τη θυμάμαι, μονάχα από μακριά από το καράβι έχω δει. Η Μύκονος έχει στα νομερά. Να ολοκληρώσω λίγο και να μου απαντήσετε. Ναι. Λοιπόν, και λόγω της ποιότητάς του που θεωρείται εξαιρετική στο συγκεκριμένο σημείο, λέει αυτό οφείλεται, μου λένε, στο γεγονός ότι έχει σχηματίσει μέσα το μαρμαροφόρο στρώμα κάποιες υπόγειες φυσικές δεξαμενές και αποθηκεύει το νερό, μέσα το μάρμαρο δηλαδή. Ρουφώντας το εννοείς. Ρουφώντας το όταν βρέχει και το δίνει την υπόλοιπη χρονιά να πηγή. Τρέχει σε πηγή. Ναι, δηλαδή ουσιαστικά είναι αυτό σαν... μπορεί να ισχύει αυτό, δηλαδή το μάρμαρο να έχει ανοίγματα. Σαν σφουγγάρι. Να δουλεύει σαν σφουγγάρι. Όχι, να έχει ανοίγματα. Όχι, σαν σφουγγάρι δουλεύει. Το μάρμαρο όπως και η ασβεστόλη δεν έχουν αυτή την καρστική διάβραση. Είναι γεμάτη από καρστικά κενά. Το νερό του τρώει. Έτσι, δηλαδή το διοξείδιο του άνθρακος στο νερό τη βροχή του τρώει. Ναι. Συμφωνεί. Διαλυτοποιεί δηλαδή το ανθρακτικό ασβέστιο του. Ουσιαστικά το νερό τη βροχή δράσει σαν ασθενέ οξύ. Ανθρακτικό οξύ, διαλυτοποιεί το ανθρακτικό ασβέστιο του. Και το κάνει γύψο. Δηλαδή. Όχι, δεν το κάνει γύψο. Το κάνει γύψο. Το διαλυτοποιεί. Το κάνει να φεύγει από εκείνο το μέρος που βρίσκεται, ας πούμε, να αφαιρεί δηλαδή υλικό, το οποίο βέβαια δεν κάνει κάτι άλλο, πηγαίνει και το αφήνει κάπου αλλού. Και έτσι δημιουργούνται, ας πούμε, σταλαγμίτες και σταλακτίτες στα σπήλαια, έτσι. Θα έχετε παρατηρήσει, αν έχετε πάει σε 2-3 σπήλαια, ας πούμε, ότι υπάρχουν ορισμένοι σταλακτίτες. Δεν μπορώ να το πεις αλλιώς, αλλά δεν είναι το τυπικό της, του κόνου, έτσι. Λοιπόν, οι οποίοι έχουν σχήμα κουρτίνας. Τους έχετε δει. Ναι. Αυτοί τι έχουν κάνει. Έχουν ακολουθήσει ένα ρήγμα το οποίο υπήρχε στο βράχο. Ουσιαστικά το νερό της βροχής ξέπλαινε από τα τυχώματα του ρήγματος, διαλυτοποιούσε τον ασβεστόλιδο και τον άφηνε να, πώς να το πω, μόλις εξετίθετο στον αέρα του εσωτερικού του κενού του σπηλαίου, ας πούμε, άφηνε σιγά σιγά μία-μία στρώση από το υλικό το ασβεστόλιδο, το οποίο ξαναγινόταν ασβεστόλιδος, εμπλουτισμένο σε οξύδια ενδεχομένως με τη διαλυτοποίηση και το ξέπλυμα του κοκκινοχώματος από πάνω, γι' αυτό το λόγο και τα βλέπετε συνήθως κόκκινα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, και στο τέλος έκανε μια κουρτίνα. Και στην ουσία κάθε ένας σταλακτήτης από αυτούς τους συνηθισμένους τους κονικούς έχει ακολουθήσει την θέση ενός πόρου, όπως είναι η πόρη του σφουγγαριού, μέσα στο μάρμαρο. Έτσι, το μάρμαρο τον ασβεστόλιδο. Τα ασβεστικά πετράματα που δεν το αποασβεστήτη, μάρμαρο και ασβεστόλιδο δηλαδή, παθαίνουν αυτή τη δουλειά. Διαλυτοποιούνται από το νερό της βροχής. Και ουσιαστικά δημιουργείται ένα, πώς να το πω, μια δεξαμενή, όχι η οποία είναι ένα σαφό, ας πούμε, τρισδιάστατο κενό χώρο. Ναι. Είναι μια σωρία πόρων μέσα στη μάζα του υλικού. Σαν ένα σφουγγάρι το οποίο το έχει μνημονεύσει. Και το οποίο στραγγίζει στο κάτω. Μαζεύει τη μία μεριά, τη μία περίοδο και αποδίδει την άλλη. Μαζεύει. Και τι συμβαίνει συνήθως, ότι από κάτω έχει κάποιο σκιστόλιθο. Συνεχίστε να μιλάτε. Μόλις αυτό το πράγμα φτάσει στο επίπεδο του σκιστόλιθου, αρχίζει να ξεκυλίζει. Από το πλέον πρόσφορο, από την πλέον πρόσφορη έξοδο. Εκεί θα δημιουργηθεί μια πηγή. Τελείωσε. Στην Πάρο είναι χαρακτηριστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επειδή το έχω δει από κοντά, εκεί που τελειώνει το κάλυμα του μαρμάρου, αυτό του μαρμάρου της Πάρου, έτσι, και πιάνει ο σκιστόλιθος από κάτω, είναι η πηγή. Λοιπόν, η οποία κυλάει και ουσιαστικά όλη η κήτη του ριακιού αυτό, το οποίο φτάνει μέχρι τη θάλασσα, είναι μέσα στο σκιστόλιθο. Μάλιστα. Αλλά δεν έχει σημασία, διότι ουσιαστικά ποτίζει, δημιουργεί ένα τμήμα εδάφους το οποίο έχει βλάστηση, ήδη από σύνθεση της βλαστήσεως αναδεικνύεται με το υλικό της διαβρώσεως του σκιστολίθου, δημιουργεί χώμα, οργανικό χώμα και εκεί πέρα κρατάει βλάστηση. Να, από ό,τι θυμάμαι τώρα έτσι χοντρικά, στην Άξο ένα μέρος ας πούμε αυτού του τμήματος της βλαστήσεως ήταν, μάλλον όχι ένα μέρος, να το τμήμα εκείνο το οποίο έδινε
το νερό, συγκρατούσε το νερό, ήταν το μάρμαρο της Νάξου, ναι. Το οποίο από κάτω καθόταν σε γνεύσιο, δηλαδή σε εξαλειωμένο γρανίτι. Οπότε, ο οποίο ήταν το λιγότερο υδροπερατό στρώμα, ναι. Και αυτό το έκανε το νερό, ας πούμε, το οποίο στρέγγιζε στο μάρμαρο να βγαίνει κάποια στιγμή. Το άλλο μπορεί να είναι άλλο ο μηχανισμό, αλλά κατά βάση είναι αυτό, σε ένα αδιαπέρατο ναι, ναι. Στρώμα από κάτω, ένα υδροπερατό, δηλαδή μάρμαρο βασιλοστόλιθο, κάτι τέτοιο από πάνω καπάκι. Αυτό τώρα που ρώτησε ο Αντώνης, εμένα με έκανε να θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Λίγο άσχετο βέβαια θα ακουστεί, αλλά αν έχεις κάτι να μας πεις γι' αυτό, πώς εξηγείται το ότι σε ορισμένες πηγές, λόγω της διαπερατότητας του νερού από συγκεκριμένα γεωμορφολογικά στρώματα, μπορεί να σου λέει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι, αυτό το νερό είναι πάρα πολύ χωνευτικό. Μπορεί να φάει ο άλλος ένα εσκάσμενο. Και έχει διαλύσει περνώντας. Και έχει διαλύσει περνώντας από μέσα. Ναι. Δηλαδή, ποια ήταν η σύσταση του πετρώματος το οποίο διαλυτοποίησε. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να είχε όξινο ανθρακικό ασβέστιο από το μέσα. Μπορεί να είχε. Τώρα δεν ξέρω το χωνευτικό είναι αυτό. Μην... Δεν το ξέρω ούτε εγώ. Όχι, άλλο θέλω να πω. Συνήθως τα χωνευτικά, τα λεγόμενα, αυτά περιέχουν όξινο ανθρακικό ασβέστιο μέσα. Έτσι. Τώρα, σαν τι μπορεί να ξεκίνησε το πέτρωμα από το οποίο πέρασε το νερό, κάποιο ασβεστόλιθο σατάνα. Ήταν κανένα δολομήτη και είχε και μαγνήσιο μέσα. Έτσι, μπορεί ας πούμε να είναι καταπραγητικό για το στομάχι ενδεχομένως. Δηλαδή γάλα μαγνησίας, υδροξίδιο και μαγνησίας, ναι, αυτό ναι, που ναι, δίνουν ναι. Για το έλκος. Έτσι. Και αποκλείεται να μην έχει νερό το οποίο έχει περάσει μέσα από, πώς το λέμε, από ασβεστολίθους ας πούμε, με τα συμπαραπαρτούμενα. Οξυδιακό με αυτό το ανθρακικό μαγνήσιο ναι, ναι. Και λοιπά, να μην έχει υδροξίδιο του ασβεστίου ή υδροξίδιο του μαγνησίου. Έτσι. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έχει μέσα σίγουρα. Και εκεί είναι και οι χωνευτικές ας πούμε ιδιότητες. Είναι το μεταλλικό νερό που λένε. Το μεταλλικό νερό, αυτό που έχω καταλάβει ότι λένε μεταλλικό νερό, γιατί ουσιαστικά μεταλλικά νερά στην Ελλάδα, εγώ όπως ξέρω δεν έχουμε. Έτσι. Εντάξει, εγώ τώρα κάνω τις ενίγουρες διαβόλου, έτσι. Όχι, όχι. Μαθαίνουμε και όχι. Ναι, ναι, ναι. Μεταλλικό νερό, λένε συνήθως το νερό το οποίο περνάει μέσα από πυργενή, γιατί τα πυργενή έχουν περισσότερα μέταλλα. Μεταλλοφορία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Οτιδήποτε, σίδηρο, δεν ξέρω τι. Τώρα θα μου πείτε και το ασβέστιο τυπικά για τη χημεία είναι μέταλλο και το μαγνήσιο είναι μέταλλο. Αλλά είναι από τα πόδια του. Είναι τα. Εντάξει. Τα μέταλλα που δεν είναι και τόσο περήφανα για αυτό που είναι. Αυτό, δεν είναι εντελώς, ας πούμε, περήφανοι αντιπρόσωποι της οικογένειας των μετάλλων. Έτσι. Είναι. Παρακατιανία. Λοιπόν, τα άλλα όμως, αυτά που λέμε μεταλλικά νερά, περνάνε μέσα από ας πούμε, σιδηρούχα κοιτάσματα, χαλκούχα κοιτάσματα, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, βέβαια, εντάξει, η χρήση του σε μακροχρόνια δεν είναι αυτή, έτσι, δεν είναι ωφέλιμη. Αυτά αποτίθενται. Δεν αποτίθενται στα νεφρά, δεν ξέρω το σηκώτη αν κρατάει, ας πούμε. Εντάξει, ως φίλτρο βασικό του οργανισμού και. Ναι, δεν μπορεί να κρατάει και το σηκώτη, αλλά συνήθως τσακίζουν τα νεφρά. Τα άλλα τα δηλαδή του νερού, ας πούμε, αυτά τα οποία δεν διαλυτοποιούνται, δεν αποβάλλουν, τσακίζουν τα νεφρά. Και τυχολή, γιατί και η χολολιθίαση, πώς γίνεται, σωστά. Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Άρα τα κρακούχα νερά κάνουν καλό ή δεν τα αποφεύγουν. Κάνουν. Καλύτερο από το άλλο νερό, το κλασικό, ας πούμε, μεταλλικό που λένε, έτσι. Δεν υπάρχει καταρχήν νερό το οποίο να μην έχει κάτι μέσα, έτσι. Ναι. Οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει. Τα ελληνικά, ας πούμε, νερά, θεωρώ ότι είναι πολύ καλά. Και πολύ καλά, ναι. Αν λάβουμε και... Συγγνώμη για τη διακοπή, είναι τελείως και θα σου πω. Τίποτα, θέλω να πω το εξής, ότι είχα τύχει να δοκιμάσω μια φορά εμφιαλωμένο νερό, ας πούμε, ξένο. Διάσημο μάλιστα και τράβαγα τα μαλλιά μου. Δεν μηνόταν. Δεν μπορούσα. Ναι, μου έχει κάνει και εμένα. Κακή γεύση. Δηλαδή ήταν δυσάρεστη γεύση. Δεν ξέρω εγώ αν είμαι συνηθισμένο. Δηλαδή, είναι θέμα marketing το πώς πουλιούνται αυτά. Ναι. Αυτό εγώ δεν το θεωρούσα νερό. Έτσι να εξηγούμε. Η γεύση του ήταν κακή. Κλείσουμε την εκπομπή. Ήταν δυσάρεστη. Μετά θα σου πω αυτό που σκέφτομαι τώρα για το ποια μπορεί να ήταν αυτά. Νομίζω ότι θα έχουμε την ίδια άποψη. Τέλος πάντων. Όχι, η ουσία είναι ότι έχουμε καλό νερό στην Ελλάδα. Έχουμε. Αλλά από την άλλη, να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Όταν το νερό διαπερνά το έδαφος που ζούμε και όταν το έδαφος που ζούμε είναι επάνω στηριγμένο σε τρεις διαφορετικές πλάκες, την Ασιατική,
την ευρωπαϊκή και την αφρικάνικη και γίνονται τόσες πολλές μεγάλες προσμίξεις με όλη αυτή την ύπαρξη και τα ηφαίστεια και τα... όλα αυτά δηλαδή, έτσι αλλιώς αν σκεφτείς ότι το έδαφος τι παίζει, παίζει το ρόλο της, του φίλτρου. Φίλτρου. Η Ελλάδα, δεν, τα ηφαίστεια στην Ελλάδα είναι διακοσμητικά, είναι τα κεράκια στην τούρτα. Εντάξει, τα κεράκια στην τούρτα δεν είναι πάντα ωραία. Είναι ωραία, είναι ωραία, αλλά ουσιαστικά τα νερά τα οποία σχετίζονται με ηφαίστεια στην Ελλάδα δεν είναι πόσιμα. Ναι. Έτσι. Ναι. Και το δεν είναι πόσιμα σημαίνει ότι είναι από το είναι ας πούμε δυσάρεστα στην οσμή και στην πόση μέχρι επικίνδυνα μην τζεις. Έτσι. Λοιπόν, θα φωτίζετε το πείτε έχουμε... σήμερα το πρωί, θα φωτίζετε τη νύχτα. Φωσφορά έχουμε. Όχι, ραδιενέργεια. Ναι. Ραδιενέργεια, ραδιενεργά στοιχεία. Έτσι. Κοβάλτιο. Μόνο, αμοιέτε θα... Όχι, όχι, δε, πολύ πιο απλά πράγματα. Πολύ πιο απλά πράγματα. Κάλιο ραδιενεργό, ισότοπο του καλίου. Ισότοπο του καλίου, το οποίο προέρχεται από αστρίους, έτσι, οι οποίοι έχουν αυτό το ρημάδι το ισότοπο μέσα, δεν το έχουν όλοι, ευτυχώς, αλλά ορισμένα γρανιτικά δικά μας έχουν. Λοιπόν, και ουέ και αλλήμον αν είσαι εκεί πέρα, που υπάρχουν αυτά. Είναι φοβερό δηλαδή, η ραδιενέργεια είναι 1500 φορές παραπάνω από το μέσο, ας πούμε, όρο της Ελλάδος, έτσι. Mm-hmm. Τέλος πάντων, θέλω να πω το εξής, ότι τα βασικά πετρώματα της Ελλάδος είναι η σχιστόλυφη από κάτω και η ασβεστόλυφη μάρμαρα, αυτές οι παραλλαγές από πάνω. Λοιπόν, τα νερά τα ελληνικά περνάνε μέσα από αυτά. Έτσι. Οπότε επηρεάζονται λοιπόν, από αυτά. Επηρεάζονται από αυτά. Ουσιαστικά εμείς δεν έχουμε αυτό το πράγμα το μεταλλικό νερό σαν πόσιμο το οποίο έχουμε κάπου αλλού. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, η Σκωτία Φερρυπίν, έτσι, έχει πληθώρα ηφαιστιακών πετρωμάτων και έχει πηγές οι οποίες περνάνε μέσα από αυτά τα ηφαιστιακά. Αυτό το νερό είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε μεταλλικό νερό. Έτσι, και είναι πραγματικά η γεύση που έχει μια βρυμύτητα. Ναι, ναι, ναι. Η οποία είναι αυτό που λέμε μεταλλική γεύση, έτσι, η οποία είναι άγνωστη σε εμάς. Εγώ δεν έχω δει αντί σε κανένα νερό δικό μας. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λένε περισσότεροι ξένοι ότι προτιμούν να πίνουν ποτά αντί να πίνουν νερό. Στο εξωτερικό. Οι Γάλλοι δεν λένε ότι άμα πίνουν νερό αρρωσταίνουν. Οι Γάλλοι, κατά παράδοξο τρόπο, όπως και οι Ιταλοί, δεν έχουν λόγο να μην έχουν καλό νερό. Έχουν ό,τι έχουμε και εμείς. Ναι. Λοιπόν, όλος περίεργος, πέρασε η ώρα, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Επιφυλασσόμαστε να οργανώσουμε και άλλη εκπομπή, να ξαναμιλήσουμε για κάποιο άλλο θέμα το οποίο θα ανακοινώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη Τριανταφύλου που ήταν κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο τον Αρβανιτίδη που ήταν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ γιατί με ανεχθήκατε. Και θέλω να πιστεύω ότι θα βρούμε κάποια αιτία και λόγο να έχουμε μία γόνιμη έτσι συζήτηση μέσα από μία επόμενη κάποια στιγμή συναντησή μας. Ευχαριστώ. Πολύ ευχαρίστηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας και μας ακούσατε. Να έχετε καλό βράδυ και καλή συνέχεια με την επόμενη εκπομπή που ακολουθεί.